Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Στη γειτονιά μας επικρατεί αναστάτωση. Στα Σκόπια η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και αυτά που συνέβησαν χθες, θα τα δούμε σε λίγο, δείχνουν ότι το μπαρούτι εκεί αρχίζει και μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Τι συμβαίνει στα Βαλκάνια γενικότερα, στη Βαλκανική Χερσόνησο, θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς από χθες έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο με μια υπόθεση που έχει θύμα ένα 6χρονο κοριτσάκι και που θυμίζει πολύ την υπόθεση της Μικρής Άννη. Είναι τελικός. Θεοδώρα, καλή σου μέρα. Και στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη επίσης θα δώσω το λόγο αμέσως. Με την υπόθεση της μικρής αυτής εξάχρονης από την Αγία Βαρβάρα που είχε δηλωθεί ότι ως αγνοούμενη στην αρχή και αποδείχθηκε τελικώς ότι το χειρότερο σενάριο ήταν και η πραγματικότητα. Τη σκότωσε δηλαδή ο ίδιος της ο πατέρας. Νίκο, για να μας πεις λίγο τι έγινε. Καλημέρα, Πόπη. Τραγικός επίλογος. Σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που μας φέρνει 2 χρόνια πίσω στην υπόθεση της μικρής Άννη. Η εξάχρονη βρέθηκε χθες το βράδυ στις 12:20 στη Συμβολή των Οδών Πραξιτέλους και Αιώλου μέσα σε ένα γκάδο. Φέρεται ότι το σημείο το υπέδειξε ο πατέρας, ακόμα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το συνεργείο του Δήμου έχει έρθει και καθαρίζει το συγκεκριμένο σημείο. Σε αυτόν εδώ τον γκάδο που βλέπετε μπροστά σας. Βρέθηκε το άψυχο σώμα του κοριτσιού τυλιγμένο μέσα στη σακούλα. Οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές, Πόπη. Είμαστε εδώ πέρα από χθες το μεσημέρι. 3 η ώρα το βράδυ τελείωσε όλη η διαδικασία και πήρανε το κοριτσάκι. Να σου πω ότι 12:20 οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών μαζί με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά από το χαμόγελο του παιδιού είχαν εκτενήσει την περιοχή. Στις 12:20 όμως φτάσανε σε αυτόν εδώ τον κάδο που βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή και ανοίξανε τον κάδο καθ' υπόδειξη, όπως λένε οι πληροφορίες από τον πατέρα, και βρέθηκε το πτώμα μέσα στη σακούλα. Ο ιατροδικαστής έφτασε στη 1:05 ακριβώς τα ξημερώματα και όπως καταλαβαίνετε μαζεύτηκε όλη η γειτονιά, ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Να σου πω ότι οι κάτοικοι γύρω-γύρω που δεν είχαν καταλάβει αν υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια, όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ώρες, είναι εξοργισμένοι. Να πάω λίγο στην Νίκο, να σε διακόψω. Για να πάμε λίγο στη Θεοδόρα να μας δώσει τα στοιχεία που προκύπτουν από την αστυνομία. Φέρεται να έχει ομολογήσει ο πατέρας. Και σωστά στους αστυνομικούς, Θοδώρα. Ακριβώς, Πόπη, φέρεται να έχει ομολογήσει. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτός τους υπέδειξε τον κάδο που βρισκόταν ισορρός της μικρής. Ήταν πολύ ωραία η εξέτασή του στην ασφάλεια. Από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε συνοχή στα λεγόμενά του. Υπήρχαν αντιφάσεις. Τη μια έλεγε ότι πιθανότατα να μπήκαν διαρρήκτες στο σπίτι, γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά απ' έξω. Την άλλη έλεγε ότι μπορεί το κοριτσάκι να έφυγε μόνο. Οι ερωτήσεις των αστυνομικών ήταν επίμονες, συνεχείς και από ό,τι λένε οι πληροφορίες φέρεται ότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα άρχισε να σπάει, υπέδειξε το σημείο. Μάλιστα στην αρχή φέρεται να υποστήριξε ότι έγινε κάποιο ατύχημα στο μπάνιο. Στη συνέχεια φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι το κοριτσάκι έκλαιγε και ζητούσε τη μητέρα του η οποία ήταν στο νοσοκομείο. Το πήρε στην αγκαλιά, εκείνο δεν σταματούσε, του έλεγε να σταματήσει και ότι κάποια στιγμή έβαλε το χέρι στο στόμα του για να σταματήσει να κλαίει. Ησύχασε εκείνη την ώρα. Αυτά φέρεται να έχει πει μέχρι στιγμής. Δεν έχει οδηγηθεί ακόμα στον εισαγγελέα. Συνεχίζεται η διαδικασία στην ασφάλεια. Θα οδηγηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα στον εισαγγελέα. Είναι δυστυχώς μια τραγική ιστορία. Αυτό που φοβόντουσαν όλοι, το χειρότερο σενάριο που εξέταζαν, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Σε διακόπτω γιατί βλέπω ότι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης μιλά με ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή και ίσως έχουν περισσότερα μας. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ανοιχτό το παράθυρο και δεν ακούσαμε τίποτα. Ήρθαν, κάναν την επιχείρηση τη νύχτα, πήραν το παιδί και δεν κατάλαβε άνθρωπος. Ένας γείτονας από τον μπαλκόνι μόνο που είδε που το βάζαν σε ένα σεντόνι και το πήρανε, λέει. Τίποτα άλλο. Εγώ ήρθα, πέταξα 7,5 ώρα σκουπίδια εδώ πέρα, 7 και κάτι.
Τον είδατε. Ήταν γεμάτη. Όχι, είδατε κάποιον. Ναι. Αυτός πρέπει να το έκανε εχθές τα ξημερώματα από τις 12 που λέει ότι βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια του μέχρι τις 7 το πρωί, 6 το πρωί. Πήγε το παιδί του σχολείο και γύρισε εδώ κάτω μένει. Εδώ στη γειτονιά, τι λέτε όλοι, πόσοι γνωρίζετε. Αυτόν δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτός μένει ευθεία κάτω, αλλά μένει στην Μεγάλο Αλεξάνδρου. Αυτόν δεν το ξέρουμε. Δεν είχε επαφές με την κοινωνία εδώ, με τη γειτονιά. Όχι, ήταν τίποτα. Καμία κλειστό. Σχέση. Αυτός έφυγε περαστικός και εδώ είναι ο δρόμος που ανεβαίνει εκείνος. Πιθανόν έστριψε το πρώτο στενό να μπει εδώ πουθενά να το πετάξει. Και βρήκε τους κάδους εδώ τους πολλούς και τον πέταξε. Απίστευτη ιστορία, πραγματικά. Απίστευτη ιστορία. Υποθέσεις. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ξαναγυρίσω για λίγο στη Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη για ένα άλλο θέμα. Ευτυχώς γλιτώσαμε, πραγματικά γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια, οι μαθητές που επέβαιναν σε ένα πούλμαν το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες ξαφνικά. Ακριβώς, πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του οδηγού, οι 67 μαθητές του Λυκείου της Γλυφάδας, οι συνοδοί καθηγητές και κατάφεραν να σωθούν χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Πρέπει να σας πω ότι το ατύχημα έγινε στις 6.30 χθες το απόγευμα στην περιμετρική της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Οβριάς. Το διόφορο λεωφορείο ήταν εν κινήση, όταν ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και να τυλίγεται στις Φλόγες. Μπλόκαραν οι πλαϊνές πόρτες, δεν μπορούσαν να βγουν οι μαθητές και όσοι επέβαιναν. Ο οδηγός κατάφερε να ανοίξει τη δική του πόρτα και να βγουν παιδιά και συνοδοί καθηγητές. Το λεωφορείο, όπως βλέπετε, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, τυλίχθηκε στις Φλόγες. Το ευτύχημα είναι ότι κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε. Πήγαν στο ξενοδοχείο στη συνέχεια. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι σοκαρισμένοι. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για να σώσει τα παιδιά και τους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και από τη φωτιά που ξέσπασε στο λεωφορείο αυτό. Ευτυχώς χωρίς τραυματίες, χωρίς τα χειρότερα. Πάμε στην άλλη φωτιά που δείχνει να ξεσπάει στα Βαλκάνια. Η κατάσταση στα Σκόπια είναι δραματική, η Δέσποινα Μανδελενάκη, με τις εικόνες χθες στο κοινοβούλιο να είναι πρωτοφανείς. Πραγματικά. Για δείξε μας τι συνέβη. Βλέπουμε τώρα τις εικόνες μέσα από το κοινοβούλιο. Αυτό που παρακολουθείτε είναι το κοινοβούλιο των Σκοπίων, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Εδώ βλέπουμε εξοργισμένους οπαδούς του Νίκολα Γκρουέτσκι, του πολιτικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και επιτέθηκαν σε βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας, οι οποίοι εκείνη την ώρα εξέλεγαν πρόεδρο κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών αλλά και των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας εξέλεξαν για πρώτη φορά Αλβανό πρόεδρο της Βουλής. Αυτό φαίνεται πως τους εθνικιστές αυτούς διαδηλωτές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, εισέβαλαν μέσα στο κοινοβούλιο και εκτυλίχθηκαν απίστευτες σκηνές με τους βουλευτές να πηδούν από τα έδρανα αλλά και από τους εξώστες προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους. Μάλιστα, ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Ζόραν Ζάεφ, γροθοκοπήθηκε και τραυματίστηκε. 42 ήταν τουλάχιστον ο άνθρωπος που είδαμε στα πλάνα. Ματωμένος. Ναι. Με το πρόσωπό του γεμάτο αίματα, το πουκάμισό του γεμάτο αίματα. Θα τον ξαναδείτε. Βλέπετε όμως ότι έχουν εισβάλει μέσα εθνικιστές του κουλοφόροι και από εκεί ξεσπάσανε όλα αυτά τα επεισόδια με τους βουλευτές που βρίσκονταν στο κοινοβούλιο εκείνη την ώρα να προσπαθούν να σωθούν, να σώσουν τη ζωή τους πηδώντας από τα έδρανα, πηδώντας από τους εξώστες. Απίστευτες σκηνές, Δέσποινα. Ακριβώς, προσπαθούσαν με όποιο τρόπο, αλόφρονες, έτρεχαν από εδώ και από εκεί προκειμένου να βρουν μια διέξοδο να γλιτώσουν από το μενόμενο πλήθος. Να σας πω ότι ο πρόεδρος Ιβάνοφ έστειλε πρόσκληση στους πολιτικούς ηγέτες για να συναντηθούν σήμερα ώστε να συζητηθούν οι δυνατότητες επίλυσης αυτής της πραγματικά έκρηχνης κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τα επεισόδια στα Σκόπια, ενώ να σας πω ότι οι εθνικιστές αυτοί πολίτες λένε ότι δεν θα παραμείνουν μπροστά στο κοινοβούλιο μέχρι να λήξουν οι προδοτικές όπως τις χαρακτηρίζουν δραστηριότητες. Θα είμαστε εδώ, λένε, μέχρι τέλους. Ελάτε να το πάρετε το κοινοβούλιο. Πραγματικά απίστευτες σκηνές, άγρια τα επεισόδια. Είναι από τις λυπηρές αυτές σκηνές.
σκηνές στην πολιτική σκηνή οποιασδήποτε χώρα. Και δεν είναι πραγματικά η μοναδική χώρα, ωστόσο, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα τέτοιου τύπου στα Βαλκάνια, που όλου είχαμε εξελίξει στο 24ωρο που πέρασε. Έχουμε και πολιτική κρίση στην Κροατία. Η κυβέρνηση έπεσε. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, ανήγγειλε την αποχώρηση του κυβερνητικού του εταίρου. Άρα έσπασε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Ανακοίνωσε τη διάλυση της κυβέρνησής του και την άμεση έναρξη αναζήτησης νέου εταίρου, ώστε να μπορεί να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και να μπορέσει και η χώρα να κυβερνηθεί. Μάλιστα. Και στο θέμα θα επανέλθουμε. Θα σας πούμε τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για το ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν στα Βαλκάνια και τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να μην χτυπήσουν και τη χώρα μας οι συνέπειές της. Στη διάρκεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε κοντά μας τον κύριο Μάη, τον καθηγητή. Στρέφουμε το βλέμμα τώρα ανατολικά, να δούμε τι συμβαίνει με την Τουρκία, καθώς εκεί το παραλήρημα των Τούρκων κατά της Ελλάδας και του κυρίου Καμένου συγκεκριμένα δεν έχει τέλειωμα. Άννα, το τελευταίο επεισόδιο. Είχαμε τώρα δηλώσεις, αυτό είναι το καινούργιο, του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης, του Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος και πάλι λέει ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας κάνει σοου, αναφερόμενος στο Αγαθονήσι, αλλά και γενικότερα, και ότι η Τουρκία δεν υποκύπτει στα τετελεσμένα και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Αυτή είναι η δήλωση. Όμως έκανε σημαντικές δηλώσεις και για τους 8, ο Νουμάν Κουρτουλμούς, και μάλιστα αυτή τη φορά λέει ότι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τους Έλληνες πώς συμπεριφέρονται. Δεν καταλαβαίνω, λέει, είναι ντροπή αυτή η απόφαση για τους 8, κάνουν λάθος και είναι μια απόφαση που τρομπιάζει, λέει, τους Έλληνες. Αυτό ήταν που δήλωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Τώρα, τι γίνεται με τον Ερντογάν, τι αλλαγές κάνει στο κόμμα του, τι δρομολογεί πολιτικά? Ναι, 21 του Μαΐου φαίνεται ότι θα γίνει τελικά και είναι τελικό το έκτακτο εκλογικό συνέδριο του κόμματος και εκεί θα εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος. Θα επανέλθει δηλαδή στην ηγεσία του κόμματος και θα αναλάβει και το κόμμα. Σημαίνει ότι φεύγει ο Μπιναλίγιλτιρίμ από την ηγεσία του κόμματος, αλλά θα παραμείνει ως πρωθυπουργός μέχρι τις επόμενες εκλογές, μάλιστα, που δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι, μάλλον το 19. Οι συλλήψεις συνεχίζονται και είχαμε μαζικές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, για τις οποίες μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις και από την Ευρώπη, θα τις δούμε στη συνέχεια αυτές. Αλλά γενικότερα τι κάνει ο Ερντογάν σήμερα? Έβαλε τέλος στις συλλήψεις, 4.500 ανθρώπους οδήγησε με χειροπέδες στα κρατητήρια. Πάνω από 1.000 είναι που πήγαν στην φυλακή, και γύρω στις 4.000 έχουν τεθεί σε διαθυσιμότητα. Όμως επικαλούνται τώρα μία καινούργια λίστα. Μία λίστα που λένε ότι είναι το κουτί, το μαύρο κουτί του κινήματος Φετούλαχ Κιουλέν. Έχουν βρει λοιπόν αυτή τη λίστα στα χέρια φετουλαχιστών που δείχνει πόσα άτομα μέσα στην αστυνομία, 30.000 έχει αυτή η λίστα, από αυτούς είχαν ήδη συλληφθεί από τις προηγούμενες, τους τελευταίους μήνες, είχαν συλληφθεί γύρω στα 13.000 άτομα και απομένουν πολλά ακόμα. Μάλιστα. Σε αυτή τη λίστα που πρέπει να τους βρουν. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν οι συλλήψεις. Λοιπόν, αντιδράσεις τώρα από Ευρώπη, αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ίδια τη Μέρκελ όσον αφορά τώρα στις σχέσεις της Τουρκίας και έτσι όπως θέλει να τις διαμορφώσει στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέσποινα. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει μια αντίδραση της Κομισιόν σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού για το Αγαθονήσι. Λέει λοιπόν η Κομισιόν ζητά από την Τουρκία να μειώσει τις εντάσεις στο Αιγαίο, τις οποίες προκαλεί τον τελευταίο καιρό. Η Άγγελα Μέρκελ από την άλλη πλευρά ενώπιον του Γερμανικού Κοινοβουλίου είπε ότι επιδεινώθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκαν από τις πολιτικές εξελίξεις και μάλιστα μετά την έγκριση της συνταγματικής μεταρρύθμισης που θα μετατρέψει την Τουρκία σε προεδρική δημοκρατία. Και ζήτησε από τον Ερντογάν να απαντήσει στις επικρίσεις σχετικά με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Αντιδράσεις είχαμε και από το ΝΑΤΟ που ζητά από την Τουρκία πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου. Μπορεί, λέει, η Τουρκία να λαμβάνει τα μέτρα της μετά το πραξικόπημα, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται και να τηρούνται όλοι οι κανόνες δικαίου. Πες μου κάτι, Δέσποινα. Αυτή η ιστορία με τη σύγκρουση του πολεμικού, του ρωσικού πολεμικού, με το εμπορικό πλοίο χθες στα Δαρδανέλια. Τι υπόθεση είναι? Είχαμε λοιπόν ένα ρωσικό πολεμικό
που συγκρούστηκε με ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε ζώα ανοιχτά του Βοσπόρου. Βυθίστηκε το πλοίο. Κατάφεραν, όπως λένε όλοι οι στρατιώτες που επέβαιναν, να το εγκαταλείψουν πριν την πρόσκρουση. Ωστόσο, δεν είχαμε θύματα, ήταν σόι όλοι. Ήταν σόι όλοι. Έσπευσε και το. Και το πλήρωμα του εμπορικού επίσης. Ακριβώς. Βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα που αναφέρουν ότι το ρωσικό πλοίο ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες. Ήταν ένα ερευνητικό σκάφος. Οι δύο πλευρές επικοινώνησαν μεταξύ τους, Τούρκοι και Ρώσοι. Μα το τουρκικό πλοίο βοήθησε στην διάσωση των Ρώσων που επέβαιναν στο ρωσικό σκάφος. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άνω, τελεία στο θέμα αυτό, για να σας πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής ημέρας. Αποφυλακίζεται μέσα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ίσως από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, Άκης Τσοχαντζόπουλος. Κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει το ποσό των 200.000 που απαιτεί τόση εγγύηση. Κώστα Καζακόπουλε, πότε περιμένετε να βγει? Όπως όλα δείχνουν, σήμερα είναι η μέρα της αποφυλάκησης. Ήταν κανονικά να γίνει χθες, ωστόσο προέκυψε ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό ήταν μια υπολοιπόμενη ποινή 6 μηνών για το πόθεν έσχεση του κ. Τσοχαντζόπουλου και οι νομικές διαδικασίες πρέπει να είναι τυπικές. Πρέπει να γίνει μια συγχώνευση αυτών των ποινών και της τρέχουσας, ώστε να μπορέσει να απολυθεί. Μετά από μια εβδομάδα, παραμένει μια εβδομάδα εδώ, είχε πάρει εξτήριο, αν θυμάστε καλά, την περασμένη εβδομάδα από το Ιπποκράτιο, μετά την τριπλή επέμβαση bypass και ένας μήνας που πέρασε από τότε, που είχε αναρρώσει. Μεταφέρθηκε εδώ γιατί δεν μπορούσε να συγκεντρώσει το ποσό των 200.000. Είχαν ζητήσει δικηγόροι του να μειωθεί στις 100.000 από το εφετείο. Το εφετείο δεν το δέχτηκε, επέμεινε στις 200.000 και με τη συνδρομή φίλων συγκεντρώθηκε το ποσό. Τώρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να αποφυλακιστεί σήμερα ο κ. Βρίσκονται εκεί μέλη της οικογένειάς του, το περιμένουν να πάρουν τα πράγματά του, να το συνοδεύσουν στο σπίτι ή όχι ακόμα? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιον εδώ πέρα και οι δικηγόροι μας είπαν ότι λίγο αργότερα, γιατί οι διαδικασίες αυτές θα κρατήσουν. Γι' αυτό λέω ότι όπως όλα δείχνουν σήμερα, μέσα στην ημέρα, αλλά δεν ξέρω ποια ακριβώς ώρα θα αποφυλακιστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα αλλάζοντας κεφάλαιο να δούμε τι γίνεται εν όψη και πρωτομαγιάς και τι κινητοποιήσεις ετοιμάζει η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΔΗ. Ο Γρηγόρης Μπάκας έχει το ρεπορτάζ, θα μας πει πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσους θέλουν να συμμετέχουν τη Δευτέρα στα συλλαλητήρια, τι απεργίες έχουμε, γενικότερα το απεργιακό δελτίο του επόμενου τριημέρου. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αν θέλουμε να μετακινηθούμε στο κέντρο της Αθήνας την συγκεκριμένη μέρα, γιατί θα έχουμε απεργίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στάσεις εργασίας. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία την Πρωτομαγία θα λειτουργήσουν και θα κινηθούν μόνο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τα τρόλεϊ και ο προαστιακός θα έχουν 24-ωρη απεργία. Επίσης, τα πλοία και εκείνα 24-ωρη απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. Ενώ τέλος πόπι θα πρέπει να πούμε ότι την προκήρυξη 24 ώρες απεργίας για την 3η 2 Μαΐου αυτή τη φορά αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό. Πόπι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε λίγο, μην φύγετε από το live view, γιατί σε λίγο, στο αεροδρόμιο που βρίσκεται ο Γρηγόρης Μπάκας, θα σας δείξουμε τι θα κάνουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου. Θα τραβήξουν με τα χέρια τους ένα αεροσκάφος, ένα Boeing, ένα μεγάλο αεροσκάφος. Θα το τραβήξουν με τα χέρια τους. Το δέσουν και θα το τραβήξουν μέσα στην πίστα. Γιατί θα το κάνουν, σε λίγο θα σας πούμε μέσα από το live view. Ας δούμε τώρα σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση, η οποία δεν σταματάει, ειρήνη, και για το τριήμερο θα συνεχίσει, θα φύγουν και θα ξανάρθουν οι θεσμοί σεβόμενοι τις δικές μας αργίες. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι να έχουμε κλείσει την Κυριακή. Ήταν χαρακτηριστική και η δήλωση χθες του κ. Τζανακόπουλου, ο οποίος τουλάχιστον τρεις φορές σε μια συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση, είπε πως νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε καταφέρει να βρούμε λύσεις στα επιμέρους τεχνικά προβλήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε κανονικά στα χρονοδιαγράμματα. Και το Άρα την Κυριακή, λοιπόν, μεγάλη δραστηριότητα. Ένα ορόσημο. Αμέσως μετά το Χίλτον, οι υπουργοί πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου για μια σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα, Τσακαλώτο, Σχουλιαράκη, Αχτσιόγλου, Δραγασάκη, να ενημερώσουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τώρα, βέβαια, Πόπη, τα δύσκολα ξεκινούν μετά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αυτή η αισιοδοξία τέλος πάντων που εκπέμπει η κυβέρνηση λογικά έχει βάσιμες ελπίδες ότι θα κλείσει. Βλέπω ότι κανένας από τους θεσμούς δεν θέλει περαιτέρω καθυστερήσεις. Τα δύσκολα όμως ξεκινούν μετά. Το ένα κομμάτι είναι το θέμα του χρέους. Και παρά τη ρητορική της κυβέρνησης ότι είναι εφικτή μια συμφωνία συνολικού πακέτου στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, φαίνεται να έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα πάρει παράταση. Το δεύτερο δύσκολο κομμάτι,
όμως διαχειρίσιμο είναι το εσωτερικό μέτωπο, γιατί μέχρι τις 13 θα φέρει τα μέτρα στη Βουλή, γιατί μετά φεύγει για Κίνα ο Αλέξης Τσίπρας. Διαχειρίσιμο το λέω γιατί από την άποψη ότι οι βουλευτές μπορεί να εκφράζουν έναν έντονο προβληματισμό σε κατηδίαν συνομιλίες, να έχουν τα θέματά τους, ωστόσο δεν υπάρχουν αιστείες έντασης, δηλαδή δεν, μέχρι τώρα δείχνουν ότι υπάρχει μια προοπτική από κάποιους να μην ψηφίσουν τα μέτρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα βρεθεί για μισή μέρα στις Βρυξέλλες. Είναι μια σύνοδος κορυφής για τον Brexit. Εκεί ελπίζει το επιτελείο, το πρωθυπουργικό επιτελείο, ότι θα έχει κάποιες επαφές με τους κορυφαίους παίχτες της Ευρώπης. Το χρέος πάντα βρίσκεται στην πρωθυπουργική ατζέντα. Θα είναι ένας καυτός Μάιος πάντως αυτός ο οποίος ξεκινάει από Δευτέρα. Θα είναι ένας Μάιος των μεγάλων αποφάσεων. Αυτό διαβάζουμε και στην Αυγή σήμερα στα τίτλο, αν δεν κάνω λάθος. Να σε ευχαριστήσω, Ειρήνη. Τώρα, τα σημεία στα οποία η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς. Ποια είναι? Είναι τα εξής 7 που θα μας δείξει η Μαρία Παπά που ήρθε κοντά μας. Μαρία. Να σου πω, Πόπη, ότι η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στο τραπέζι, έχοντας απέναντι κυρίως την Τέλεια Βελκουλέσκου, καθώς τα περισσότερα θέματα με τους Ευρωπαίους έχουν κλείσει. Τώρα με την ελπίδα, επιστρέφουν με την ελπίδα ότι το Ταμείο δεν θα προβάλλει νέες απαιτήσεις. Ποια είναι τα θέματα στα οποία έχουν συμφωνήσει? Κυρίως βασικά να ξεκινήσουμε με τα αγκάθια. Είναι το πλαφόν της μείωσης των συντάξεων. Η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να μπει ένα πλαφόν έτσι ώστε η κύρια σύνταξη, το σύνολό της, να μην μειωθεί πάνω από το 22%. Το Δέλτα Νιτάφ λέει ότι έτσι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Να πούμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Και οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, του Δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας που θα χάσουν από 1 έως 350 ευρώ. Τώρα, άλλο ανοιχτό θέμα είναι το ποιες δέκο θα περάσουν στο νέο υπερταμείο. Το Ταμείο ζητά επίσης από το 2018, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, να καταργηθεί το βέτο του Υπουργείου Εργασίας στις ομαδικές απολύσεις. Η Κυριακή είναι ένα μεγάλο θέμα επίσης ανοιχτό. Η Ντέλια Βελκουλέσκου επιμένει τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά όλες τις Κυριακές. Η κυβέρνηση αμήνεται παραθέτοντας την απόφαση του ΣΤΕ που λέει πως κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και τι μένει μετά, αν καταλήξουν σε συμφωνία και σε όλα αυτά που όλα δείχνουν ότι θα καταλήξουν? Μένει συζήτηση μεγάλη για το χρέος, μένει συζήτηση μεγάλη για την διάρκεια επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων. Ο Θάνος Αθανασίου έχει περισσότερα να μας πει από τις Βρυξέλλες. Θάνο. Λοιπόν, Πόπη, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό να συζητηθεί για την υπόθεση του χρέους. Οι πολιτικές συζητήσεις έχουν γίνει και έχουν καταλήξει σε αυτή τη λίστα που είχαμε δει στις 25 Μαΐου του 2016. Αυτή η λίστα όμως έχει 2-3 μέτρα τα οποία είναι κομβικής σημασίας. Δύο από αυτά είναι η επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων, είναι 8 δις. Και το άλλο είναι η χρήση των υπολείπων ποσών από το πακέτο των 86 δις. Θυμίζω ότι δεν χρησιμοποιήσαμε όλα τα λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε και γενικώς άλλα λεφτά για μια σειρά από λόγους. Θα μείνουν ένα ποσό πάνω από 10 δις. Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι να πάρει τα λεφτά του το Δέλτα Νιτάφ πίσω γρήγορα, και αυτό σημαίνει μέσα στην πενταετία, εφταετία που διαρκούν τα δάνειά του. Και ο δεύτερος είναι να χρηματοδοτηθούν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δανείστηκαν ακριβά για να μας δανείσουν φτηνά. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που δανείστηκαν με 2,5-3 και μας δανείζουν με 1 και κάτω από 1, για να διατηρηθούν τα δάνειά τους με πολύ χαμηλά επιτόκια στο διγυναικές. Αυτό θα μας πάει σε μια κατάσταση όπου το ελληνικό δημόσιο χρέος θα έχει πολύ μικρές χρηματοδοτικές ανάγκες. Δηλαδή, το κράτος δεν θα χρειάζεται σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μαζεύει πολλά λεφτά για να το εξυπηρετήσει. Μάλιστα. Μετά το 2023 που θα αρχίσουμε να πληρώνουμε. Φυσικά, για να συμβεί αυτό, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Αυτό που είπες πριν, τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ακούσαμε χθες τον Ντάισεμπλουμ, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το οποίο λέγαμε εδώ και καιρό, ότι η απέτηση για 10 χρόνια στο 3,5% έχει εγκαταληφθεί από όλους. Συνεπώς, μένουν δύο σενάρια. Θα κρατηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα για 4 ή για 5 χρόνια στο 3,5%. Και δεύτερον, όταν θα μειωθεί κατευθείαν στο 1,5 ή θα πάμε πρώτα στο 2,5 και μετά στο 1,5 και για πόσα χρόνια. Θάνο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα αυτά να πάνε μέχρι το 2030. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτά για το δημόσιο χρέος στο πλαίσιο των συζητήσεων. Έχουμε όμως και το περίφημο ιδιωτικό χρέος και έμποροι επιχειρηματίες, όλοι πάντες, ανησυχούν για το πότε θα έρθει στην πράξη, πότε θα ισχύει στην πράξη και υπό ποιες προϋποθέσεις ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Ψηφίζεται στις αρχές του επόμενου μήνα, επιτέλους. Έχει φτάσει στην Ολομέλεια, ναι, ναι, ναι.
αρχές επόμενου μήνα. Αρχές της επόμενης, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής είναι η απλοποίηση κάποιων δικαστικών διαδικασιών, έτσι ώστε να μην κολλάνε οι υποθέσεις στα δικαστήρια και έχουν την τύχη του νόμου Κατσέλη. Επίσης, μπαίνουν οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ενώ στην αρχή είχαν εξαιρεθεί, με την προϋπόθεση να έχουν κάνει επανέναρξη των λειτουργιών τους πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Σήμερα κλειδώνει και η νομική ασυλία για τις τράπεζες, για τις ρυθμίσεις των δανείων, έτσι τις πρώτες μέρες, όπως είπαμε, ψηφίζεται, τις πρώτες μέρες του Μαΐου, και ανοίγει πλέον ο δρόμος για να γίνουν οι περιβόητες ρυθμίσεις. Βέβαια, οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές και θα καθυστερήσουμε να δούμε τις πρώτες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας πάω και λίγο στον Κώστα Καζακόπουλο να μας πει για μια υπόθεση εκεί υπεξαίρεσης. Κάποιοι πέραν τα εισιτήρια, τα χρήματα από τα εισιτήρια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα έδιναν ποτέ στα ταμεία τους. Ποιοι κατηγορούνται και γιατί ποσά, Κώστα? Είναι της στασή των μέσων σταθερής τροχιάς δηλαδή. Και είναι 12 άτομα στα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση 1 εκατομμυρίου ευρώ. 12 υπάλληλοι λοιπόν πήραν 1 εκατομμύριο. Κατηγορούνται ότι πήραν 1 εκατομμύριο. Και μέλη της διοίκησης, της παρούσης και προηγουμένων διοίκησεων. Καθώς σε τι χρονικό διάστημα τα απέσπασαν τα χρήματα αυτά, Κώστα? Είναι σε βάθος χρόνου. Η έρευνα μόνο έχει κρατήσει 1 χρόνο τώρα. Έγινε μετά από ανώνυμη καταγγελία στην επιθεωρήτρια, αλλά ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς έκρινε και άσκησε διώξεις ότι 12 άτομα ευθύνονται, μέλη της δίκης που έκαναν τα στραβάμετια και υπάλληλοι οι οποίοι με περίτεχνους τρόπους ήταν υπεύθυνοι για την καταμέτρηση εισιτηρίων και καρτών των εσόδων και κρατούσαν ώστε να επωφεληθούν 1 εκατομμύριο ευρώ το σύνολο. Ένα αγκάθι μεγάλο για το θέμα αυτό της στασή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε τον Κώστα Καζακόπουλο και γυρνάμε κεφάλαιο για να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, στην τελική ευθεία πια και για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών των γαλλικών. Και τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα, Μαρία? Καλησπέρα, Πόπη. Σύμφωνα λοιπόν με συγκριτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Opinion Way, αρχίζει και μειώνεται το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου υπέρ του Εμμανουέλ Μακρόν. Συγκεκριμένα στις 20 Απριλίου ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκέντρωνε ποσοστό 65% έναντι 35% για την ακροδεξιά Λεπέν, ενώ 7 ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου, ο κεντρός υποψήφιος έχασε 6 μονάδες, έπεσε στο 59% και η Λεπέν ανέβηκε στο 41%. Υπάρχει μετατόπιση ψηφοφόρων, Πόπη, που οι πολιτικοί αναλυτές αποδίδουν στο γεγονός ότι ο Μακρόν δεν έκανε τόσο καλή εκκίνηση στην προεκλογική του εκστρατεία εν ώψη του δεύτερου γύρου. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι χθες η Λεπέν έκανε προεκλογική συγκέντρωση στην Νίκαια, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου πήγε να την παρακολουθήσει πολλής κόσμος, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε πολύ επιθετικά και χυδαία συνθήματα κατά του Εμμανουέλ Μακρόν. Η Λεπέν είπε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ένα δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της Γαλλίας. Τέλος να πούμε ότι χθες στο Παρίσι είχαμε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και νεαρών διαδηλωτών, οι οποίοι διαδήλωναν κατά των δύο προεδρικών υποψηφίων και φώναζαν σύνθημα ούτε Λεπέν, ούτε Μακρόν, ούτε πατρίδα, αλλά ούτε και εργοδοσία, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ένα κλίμα ανασφάλειας το οποίο εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και έρχεται να ανέβει ακόμη πιο πολύ το θερμόμετρο, να ενταθεί η ανασφάλεια μετά και τις πολύ τελευταίες, τις πολύ πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στη Χερσόνησο την Κορεατική. Ούτε λίγο, ούτε πολύ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και πολεμική σύραξη στην περιοχή της Κορέας. Τι δήλωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ? Ακριβώς. Ήταν μια δήλωση την οποία έκανε στο πρακτορείο Reuters, ότι υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε να έχουμε μια μεγάλη σύγκρουση με τη Βόρεια Κορέα. Αυτό αυξάνει το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στην Κορεατική Χερσόνησο. Το επανέφερε με την αποκλειστική του συνέντευξη αυτή ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, ποτέ δεν ηρέμησε η κατάσταση τις τελευταίες μέρες. Ακόμη και το Πεκίνο προειδοποιεί για τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο. Και όμως, η Κορέα από την πλευρά της Βόρεια. Η Βόρειος Κορέα δεν ηρεμεί ούτε εκείνη από την πλευρά της. Εκτοξεύει διάφορες απειλές. Καταρχήν έβγαλε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει τους πυράβλους να φτάνουν μέχρι και τον Λευκό Οίκο. Η νεολαία του κόμματος του Κιμ Γιονκούν ανακοίνωσε ότι έχει 5 εκατομμύρια παιδιά έτοιμα να ζωστούν πυρηνικά και έχουν τα πυρηνικά στα χέρια τους ώστε να μπορέσουν να καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη. Απειλούν να καταστρέψουν τη γη. Ενώ να σας πω και το παράδοξο της ιστορίας, το οποίο έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Έχει βγει ένας Αμερικανός ειδικός, πρώην
αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών και λέει ότι αυτά τα όπλα που βλέπουμε στους δέκτες μας από όλα τη μεγάλη παρέλαση. Όλα όσα κρατούν στα χέρια τους οι στρατιώτες που κάνουν παρέλαση. Ακριβώς. Όλα. Κάθε όπλο που βλέπετε, μικρό ή μεγάλο, περίστροφο, λόγχη ή και άρμα μάχης. Είναι ψεύτικα. Είναι παιχνίδι. Αυτό λέει. Είναι παιχνίδι, είναι ψεύτικο, είναι μαϊμού. Αυτή τη δήλωση έχει κάνει και μάλιστα λέει ότι και τα γυαλιά των κομάντο των βορειοκορατών που φορούσαν κατά τη διάρκεια αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, κατά τη διάρκεια της παρέλασης αυτής, τα οποία πρέπει να είναι ειδικά γυαλιά μάχης, δεν είναι καν γυαλιά μάχης. Αυτά τα γυαλιά λέει, δεν μπορούν να φορεθούν ποτέ στη μάχη. Και αν αναρωτιέστε γιατί να έχουν ψεύτικα όπλα όλοι αυτοί εκεί οι ένστολοι, η απάντηση που έδωσε ο ένας και μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των όπλων, είναι πολύ απλή. Φοβάται, λέει ο Κιμ Γιονγκούν, μήπως κάποιος από αυτές τις χιλιάδες που παρήλαβαν εκεί σηκώσει το όπλο και τον πυροβολήσει. Οπότε σου λέει: δώσ' τους παιχνίδια να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ακραία η θέση αυτή, βέβαια. Ακραία. Καθόμασταν όλοι χθες και κοιτούσαμε τα όπλα. Όχι ότι ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούσαμε να δούμε αν είναι ή όχι αληθινά. Πάντως κάποιοι είπαν για αυτούς τους πυράβλους, με συγχωρείτε, που βλέπουμε στις οθόνες μας, ότι ήταν από χαρτόνι. Δηλαδή ακούστηκε και αυτό. Αποδομώντας έτσι όλη αυτή την φιλολογία περί ισχυρής δύναμης της Βορείου Κορέας. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει, δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις εκεί. Οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, και οι σύμμαχοί τους θεωρούν μεγάλη απειλή τη Βόρεια Κορέα και λαμβάνουν μέτρα στρατιωτικά πλέον. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ελάτε λίγο τώρα στο τραπέζι της εκπομπής. Ο Δημήτρης Μιχαλέλης είναι κοντά μας από τη Real News, διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη Μακρυγιάννη από το πρώτο θέμα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε για τη διαπραγμάτευση. Τουλάχιστον όχι στην αρχή της συζήτησής μας. Γιατί εδώ κοντεύει να πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στα Βαλκάνια? Τι είναι αυτό ξαφνικά? Δεν είναι, αλλά τι ένταση παίρνει και μάλιστα με ταχύτητα τους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα? Πώς τη βλέπεις την κατάσταση στα Σκόπια? Εδώ, Πόπη, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες ότι συμβαίνει και το ένα είναι πώς τοποθετούμαστε εμείς. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το πώς τοποθετούμαστε εμείς η Ελλάδα έχει να κάνει βεβαίως και με τα στρατηγικά συμφέροντα και κυρίως με τα εθνικά συμφέροντα. Εδώ για μένα μπαίνουν πάρα πολλά, προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα στο τι έχουμε κάνει τόσα χρόνια, πώς έχουμε προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας, πώς έχουμε κινηθεί στα Σκόπια. Ένα σωστό ότι έχει γίνει με τα Σκόπια, αν θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί πιο επιθετικά. Φαντάζομαι οικονομικά, για παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια εννοείς τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Ναι, ναι, δεν εννοώ. Να έχουμε δηλαδή μόνιμα συμφέροντα, να έχουμε μια εθνική στρατηγική. Όπως, για να μην γελιόμαστε, έχει η Τουρκία. Είναι πολύ συγκεκριμένη η Τουρκία. Έχει τους Κούρδους, την Κύπρο και εμάς. Τελεία. Είναι αυτά τα τρία για την Τουρκία. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς είναι η άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα αυτά που γίνονται στα Βαλκάνια, βεβαίως έχει ανοίξει μια μεγάλη πληγή από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και πέρα. Δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν πάρα πολλές εθνότητες οι οποίες διεκδικούν. Υπάρχουν πάρα πολλά αλυτρωτισμοί. Και σε όλα αυτά φοβάμαι ότι τα υποδαβλίζει και ο Ερντογάν. Το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Η μανία και το πάθος του Ερντογάν να γίνει εκφραστής των μουσουλμάνων είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει και πού μπορεί να σταματήσει. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε. Είναι πολύ κεντρικό αυτό το διακύβευμα για μας, γιατί εντάξει, οικονομικά χρεοκοπήσαμε, πολιτικά σε κρίση, κοινωνικά σε κρίση. Χρεοκοπήσαμε, σε όλους τους τομείς έχουμε χρεοκοπήσει. Μην χρεοκοπήσουμε και εθνικά όμως. Αυτό είναι το τελευταίο καταφύγιο το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούμε. Συνδέεται και με τις συνεδρίες του και σε το θέμα των Σκοπίων πάνω. Είναι νομίζω πολλά ότι τα εξετάζουν, βέβαια, μας, τα εξετάζουν όλα φυσικά, διότι εδώ μπαίνουν διάφορα θέματα επιτάπητος, τα οποία είναι επικίνδυνα, αλλά θα πιάσω την κουβέντα από εκεί που την άφησε ο Δημήτρης. Δυστυχώς, η οικονομική κατάσταση μιας χώρας επηρεάζει και την διπλωματική της ισχύ. Και αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά τη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και απλώς βέβαια αυτό το πρόβλημα ήρθε στο άλλο που είπες, Δημήτρη, ότι δηλαδή απουσίαζε μια εθνική στρατηγική διαχρονική, σταθερή, συνεκτική, έτσι συντεταγμένη στον ευρύτερο χώρο,
και έφερε τη χώρα μας αυτή την ώρα. Και δεν έγιναν τα βήματα που θα έπρεπε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς έναν πυλώνα μέσα στην περιοχή. Ακριβώς. Και να έχουμε και εμείς την. Υπήρχαν καλύτερες εποχές για μας, Πόπη. Και εννοώ και οικονομικά και διπλωματικά και πιο ισχυροί στην Ευρώπη ήμασταν και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν το αξιοποιήσαμε, δεν εκπονήσαμε ένα σχέδιο, δεν είναι αργά ούτε τώρα βέβαια. Ή μάλλον τώρα είναι περισσότερο επιβαλλόμενο από ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι μόνο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα μοσαϊκό εθνικισμών, αλλητωτικών κινημάτων και διαφόρων έτσι, ακραίων στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή, διασπαστικών κινήσεων. Στην πραγματικότητα, για παράδειγμα, τώρα όταν μιλούμε για τα Σκόπια, μιλούμε για ένα κράτος ή ένα κρατήδιο, όπως. Δεν μου αρέσει να το αποκαλώ έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ διασπασμένο και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρχει. Αύριο μεθαύριο, έτσι, και με όλα τα συμφέροντα τα οποία αναπτύσσονται σχάτως πάρα πολύ και με την επεκτατική πολιτική του Ερντογάν, αλλά και με τον αμερικανικό παράγοντα πολλές φορές να λειτουργεί με έναν τρόπο περίεργο και με τους Ευρωπαίους και με τον Πούτιν να παίζει. Νομίζω ότι είμαστε και πάλι εκεί ουραγός των καταστάσεων και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός για τα άλλα θέματα βέβαια, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα, μιας και τονίσατε και οι δυο σας ότι το οικονομικό κομμάτι, η οικονομική μας κατάσταση δεν ευνοεί ούτε καν στη διπλωματική μας θέση απέναντι σε όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια. Μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια λύση σύντομα, Δημήτρη. Η αισιοδοξία που εκφράζουν τα μέλη, τα στελέχη της κυβέρνησης, ανταποκρίνεται αυτή τη φορά στην πραγματικότητα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι αυτό που έχουμε ακούσει από χθες. Από την κυβέρνηση εκπέμπεται μια αισιοδοξία ότι Κυριακή, Δευτέρα τελειώνουν όλα. Είναι 8 εκκρεμότητες, 7 έχουν βρεθεί, μένει κάτι να λυθεί. Επίσης, το ίδιο εκπέμπεται και από τους δανειστές. Λένε ότι θα πρέπει να. Ότι είμαστε κοντά στο να λυθούν. Ωραία, ναι, okay, ωραία, θα λυθεί και. Και μετά. Όχι, και μετά. Είναι, όχι. Το κεντρικό το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πάλι να ζήσουμε με δανεικά, να πάρουμε τη δόση. Τι θα κάνουμε με το χρέος, το οποίο είναι σαφές ότι θα καθυστερήσει. Το κεντρικό μας το πρόβλημα από το οποίο πρέπει να απαντηθεί, και αυτό δεν το έχουμε απαντήσει. Τι οικονομία και τι κράτος θέλουμε. Θα απαντηθεί σε αυτό το πράγμα. Αυτό, και τι παραγωγικό μοντέλο. Το πολύ ουσιαστικό θέμα που βάζεις δεν έχει γίνει κανένα βήμα μπροστά. Δεν έχει γίνει συζήτηση. Μέσα στα χρόνια. Τίποτα. Ούτε τι θέλουμε, πώς θα το πάμε. Αυτό δεν είναι όραμα, δηλαδή είναι αονόν, είναι σχέδιο. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Θέλουμε να έχουμε αυτό το δημόσιο έτσι. Καθόμαστε και λέμε θα πάρουμε 5 ή θα πωλήσουμε 15. Τι δημόσιο θα έχουμε για να έχουμε αυτούς 5 ή τους 15. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Ο Πρωθυπουργός είπε λεφτά υπάρχουν. Με άλλο τρόπο. Ναι. Προχθές, έτσι. Δηλαδή, είπε ότι βλέπω τον κόσμο να κυκλοφορεί, να πηγαίνει στην επαρχία για το Πάσχα, λέμε τώρα έτσι. Οπότε, μια χαρά πάνε τα πράγματα. Στην ευρύτερη περιοχή, όπως βλέπουμε, καίγεται το Πελεκούδι, τέλος πάντων. Οπότε, ο τουρισμός ανεβαίνει, 30 εκατομμύρια σου λέει, είναι και κυβερνητικά επιχειρήματα αυτά. Οπότε, μια χαρά. Είμαστε λίγο στον αυτόματο πιλότο. Έχουμε την εθνική μας μακαριότητα. Δεν γεννάται θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Μην μας πιάσουν στον ύπνο, παιδιά. Όσο εμείς κοιμόμαστε και οντιλευόμαστε τα καλοκαίρια που θα έρθει ο τουρίστας να μας δώσει, μας πιάσουν σε κανέναν ύπνο οι εξελίξεις. Μήπως η Αλβανία που ζει και κοιμάται, ξυπνάει αιώνες τώρα με το όνειρο της μεγάλης Ηλυρίδας, τη δει να πραγματοποιείται. Επειδή ρώτησες για λύση και επειδή όντως τώρα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πριν εκπομπή. Ότι ο χρόνος κοντοζυγώνει και στις 22 του μήνα έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποια συμφωνία, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πάντα θα διότι πρέπει να πληρώσουμε. Πρέπει να πληρώσουμε. Και μπορεί να τα έχουμε λεφτά και να πληρώσουμε. Εγώ θέλω πρέπει να πληρώσει. Ότι σε αυτό συμφωνώ με την κυβέρνηση περιθώρια. Που λέει τίποτα δεν έχει κλείσει αν δεν κλείσει. Αν δεν τη δούμε τη συμφωνία. Αυτό δεν υπάρχει. Έχει πάει πίσω. Εγώ θα σα το πω με όρου Παΐσιου. Θα υπάρξει λύση που δεν θα είναι λύση. Δηλαδή. Θα έχουμε δηλαδή μια συμφωνία στις 22 που δεν θα λύνει πάρα πολλά πράγματα. Τι είχε πει πέρα ο Παΐσιος για αυτή την εποχή. Δεν ξέρω, δεν μελετάω ο Παΐσιος. Έτσι, δεν βλέπεις αλλά το σέλνα, βλέπω τα τρόλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, θα υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία. Πάθανε μια παράκρουση, διάβαζα και άκουγα με τη βήθηση του Ρωσικού στα Δαρδανέλια. Ότι το είχε πει κάποιος. Κάποιος το είχε προβλέψει λέει αυτό ότι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε, δεν παίρνουμε τίποτα υπόψη μας από αυτά. Έτσι. Λοιπόν, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο σε τέτοιες εποχές. Λοιπόν, θα υπάρξει όντως μια συμφωνία. Θα είναι μια συμφωνία χωρίς να έχουν λυθεί τα άλλα μεγάλα θέματα, το είπε και ο Δημήτρης, χρέος και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο τα δικά μας θέματα. Η οποία πόσο χρόνο θα μας δώσει μέχρι την επόμενη κρίση μας. Θα μας δώσει καταρχάς χρόνο μέχρι την τρίτη αξιολόγηση.
Η οποία αρχίζει με το κλείσιμο τη δεύτερη. Η οποία είναι με το που μπαίνει υπογραφή και το κλειδί στην πόρτα για τη δεύτερη αξιολόγηση, αυτή που είναι ανοιχτή, αρχίζει η τρίτη αξιολόγηση. Εκεί τι παίζει στην τρίτη. Η κυβέρνηση. Όλα όσα έχουν μείνει. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολη η τρίτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι τώρα το θέμα. Η κυβέρνηση δίνει πολλά και παίρνει λίγα. Δίνει αναγκαστικά πολλά με την έννοια ότι θα περάσει όλα τα μέτρα χωρίς την προϋπόθεση του χρέους, χωρίς αυτά τα οποία ζητούσε. Κερδίζει χρόνο, κερδίζει τα χρήματα για να πληρώσει τον Ιούλιο και έχει ένα περιθώριο να αναπτύξει κάποιες πολιτικές, μήπως επενδύσεις, ανάπτυξη και όλα αυτά πάρουν μπρος. Επί της ουσίας και της πραγματικότητας που έδειξε και ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης, τίποτα. Παραγωγικό σχέδιο, εθνικό σχέδιο, παραγωγική συγκρότηση. Εντάξει, τίποτα. Τόσα χρόνια δεν τα περιμένουμε σε κάποιους μήνες. Έτσι κι αλλιώς ήταν εκλογική μετά το Σεπτέμβριο, το έχουμε πει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε εκλογές? Δηλαδή, υπογράφεται μια συμφωνία. Αυτό δίνει. Μην το βάζουμε, μην το λέμε εκλογές και το παθαίνουν κάτι όποιοι το ακούνε από την κυβέρνηση ή τα άλλα κόμματα. Να πούμε ότι σίγουρα. Εγώ το θεωρώ. Μένουν στα παράθυρα να πάθουν κάτι αυτή την κυβέρνηση. Το θεωρώ σίγουρο ότι μετά το Σεπτέμβριο και μετά τις γερμανικές εκλογές πλέον θα υπάρχει ένας καινούριος χάρτης. Έχουμε και τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές. Θα τελειώσει και η Γερμανία. Θα υπάρχουν νέοι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Θεωρητικά. Πόπι, το καλό. Έχουμε και καλά νέα, αφού έχουμε πει όλα τα κακά. Τα καλά νέα είναι ότι σχεδόν σε ένα χρόνο τελειώνουν τα μνημόνια. Έλα. Ναι, το 18 τελειώνει. Έχω βάλει στην άκρη με τα λογοτεχνήματα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο χρόνος που ξεκινάει το Σεπτέμβριο είναι ο χρόνος που υποτίθεται πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε στο ξέφωτο. Δεν πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Πολιτικές έστω. Δεν λέω στρατηγικές ή οραματικές να τα αφήσουμε. Θα ληφθούν αποφάσεις. Άρα νομίζω θα είναι ένας χρόνος που. Κύριοι, θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα σας δείξουμε τώρα την προσφορά της ημέρας που σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική. Παίρνω μαζί και σημειώσεις, γιατί μόνο με σημειώσεις μπορώ να τα βγάλω πέρα με τη σημερινή. Σήμερα κυκλοφορεί ένα καινούριο μοντέλο τηλεφώνου στην αγορά και το έχουμε εξασφαλίσει εμείς. Να σας το προσφέρουμε. Είναι το καινούριο Samsung, το S8. Για δείτε λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Τι τηλέφωνο σας δίνουμε? Ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μία οθόνη που αν το δεις καλά ξεχυλίζει από τα πλάγια εδώ. Ό,τι βλέπετε. Προσέξτε λιγάκι, κάνετε έτσι, βγαίνει το μενού. Κάνετε έτσι, εξαφανίζετε το μενού. Θέλετε να το κάνετε διαφορετικά, πατάτε το κουμπάκι αυτό το home, βγαίνετε ξανά πάνω στην πραγματικότητα. Θέλετε να μπείτε στο YouTube, μπαίνετε στο YouTube. Μπαίνετε, πρέπει να συνδεθείτε βεβαίως, έτσι δεν το έχουμε συνδέσει. Θέλετε να βγείτε από το YouTube, πατάτε το κουμπάκι εδώ, εξαφανίζονται τα πάντα. Δείτε εδώ τι θα βλέπετε στο πλάι της οθόνης, τις ειδοποιήσεις όλες, ό,τι μηνύματα έρχονται κλπ. Είναι μια εκπληκτική πραγματικά συσκευή με καθυλωτική οθόνη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κρατώντας την με το ένα χέρι. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλο μέγεθος, μεγαλύτερο από το iPhone, αλλά με το ένα χέρι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μπείτε, να πληκτρολογήσετε τα πάντα. Όλα αυτά είναι μέχρι την άκρη της οθόνης το δάχτυλό σας στην προκειμένη περίπτωση για να εργαστείτε σωστά. Και έχει και μία πρωτοποριακή προστασία προσωπικών δεδομένων που δεν την έχουν άλλες συσκευές. Ό,τι αποθηκεύεται μέσα, ό,τι προσωπικό δεδομένο αποθηκεύεται. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα hackers. Επίσης, δεν υπάρχουν password για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Όλα γίνονται με τρόπο που μόνο το Samsung S8 με ένα μοναδικό τρόπο ξέρει. Γίνεται δικό σας σήμερα. Μόλις βγαίνει στα καταστήματα δηλαδή, δίνουμε και στον πρώτο τυχερό, σε έναν τυχερό μάλλον το μεσημέρι, τη συσκευή αυτή στο 1.46.47 την διεκδικείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε λίγο. Και μην ανησυχείτε, την έχουμε με όλα τα πλαστικά όπως μπορείτε να δείτε. Δεν θα σας την καταστρέψουμε κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Ερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, γεμίσατε το inbox και με ρωτάτε στα social media τα δικά μου και μου λέτε τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό το τηλέφωνο, τι άλλα καινούργια χαρακτηριστικά έχει. Θα σας πω, είναι το καινούργιο S8 της Samsung. Σήμερα κυκλοφόρησε, αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας. Σήμερα κυκλοφόρησε στα καταστήματα. Σήμερα το δίνουμε και εμείς σε ένα τυχερό. Τηλεφωνήστε στο 14647, αφήστε το ονοματεπώνυμό σας ή στείλτε το SMS και μπαίνετε στην κλήρωση. Το μεσημέρι σήμερα ένα θα έχει το καινούργιο, ολοκένουργιο S8 της Samsung, το οποίο προσέξτε τώρα, σας πω τι καινούργιο έχει. Το πρώτο καινούργιο είναι ότι έχει μία οθόνη, πέρα από το γεγονός ότι είναι εκπληκτική η ανάλυση της,
δείτε λιγάκι πώς κατεβαίνουν τα application όλα, ξεχυλίζει και από το πλάι. Μπορείτε να βλέπετε τις ειδοποιήσεις όλες και στο πλάι. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει όλα αυτά τα συστήματα που κάνει τις φωτογραφίες που παίρνετε να βγαίνουν εξαιρετικά φωτεινές, είτε με την μπροστινή κάμερα είτε με την πίσω, σε όποιες συνθήκες και αν την έχετε τραβήξει. Ακόμη δηλαδή και ένα σκοτεινό το περιβάλλον, οι φωτογραφίες οι δικές σας θα βγουν εξαιρετικά καθαρές. Το τρίτο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι δεν χρειάζεται να ξαναβάλλετε password, λέει, αν θέλετε εσείς, αν θέλετε βάζετε. Αν δεν θέλετε όμως, τι κάνει το τηλέφωνο, αναγνωρίζει την ήρυνα του ματιού. Καινούριο χαρακτηριστικό, καινούριο στη ζωή μας γενικότερα σε τέτοιου είδους συσκευές, κινητού τηλεφώνου για παράδειγμα. Το βάζετε στο μάτι και το τηλέφωνο ανοίγει και σας βάζει μέσα σε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σε απίστευτο βαθμό. Λέει η εταιρεία, δεν πρόκειται να χάσετε απολύτως κανένα από αυτά που έχετε αποθηκεύσει μέσα στο τηλέφωνο. Αναγνωρίζει η ήρυνα ματιού το τηλέφωνο. Αυτά που πριν από κανένα δύο χρόνια λέγαμε ότι θα έρθουν σαν προοπτικές, σαν δυνατότητες και μας φαίνονταν και λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας να τα σε ένα τηλέφωνο. Να σας πω και μία ακόμη ιδιότητα που έχει το τηλέφωνο αυτό. Περπατάτε και βλέπετε σε ένα κάπου τέλος πάντων ή ακόμη και στην τηλεόραση ένα προϊόν το οποίο σας αρέσει πάρα πολύ. Κάτι σας αρέσει. Ανοίγετε την κάμερα, την ειδική εφαρμογή, έχει ειδική εφαρμογή. Βγάζετε, βλέπετε μέσα στο πλαίσιο που σας ζητάει το συγκεκριμένο προϊόν που σας αρέσει και το τηλέφωνό σας ψάχνει στο διαδίκτυο, το βρίσκει, βλέπει σε ποιο κατάστημα πωλείται, που πωλείται online, σας δίνει τα χαρακτηριστικά του, την τιμή του και σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κλικ και να τα αγοράσετε. Να σας πω και κάτι άλλο που πέρα με τρέλανε. Είναι ξεναγός, δηλαδή. Πηγαίνετε μια βόλτα στην πόλη και βλέπετε ένα άγαλμα. Και λέτε ρε παιδί μου, τι να είναι αυτό. Σηκώνετε το τηλέφωνο και το τηλέφωνο σας λέει τι είδε, σας δίνει την ιστορία του. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό τόσο πολύ που λέω το πάρω. Αλλά όχι, θα σας το δώσω. Στο 1-46-47 και καλή επιτυχία. Σήμερα δηλαδή πιο πολύ από όλα με εντυπωσίασε το τηλέφωνο, όπως το εξηγήσω εδώ. Λοιπόν, Δέσποινα Μαντελενάκη, τι έγινε έξω από το γραφείο της ΜΕΗ, το πολιτικό της γραφείο, συνελήφθη άντρας με τι πάνω του. Με μαχαίρια, ο οποίος φέρεται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, είναι αυτή η στιγμή της σύλληψης του 27χρονου άντρα, τον οποίο τον συνέλαβαν οι αρχές κάπου ανάμεσα στην Downing Street, που είναι η επίσημη κατοικία της Βρετανίδας Πρωθυπουργού και στο κοινοβούλιο που εκεί έχει και το γραφείο της. Φέρεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος επικοινωνούσε, ετοίμαζε μάλλον τρομοκρατική επίθεση. Είναι μεγάλο το χτύπημα αυτό για το Λονδίνο, καθώς πριν από λίγο καιρό είχαμε και την επίθεση στο κοινοβούλιο και στην γέφυρα του Westminster, είναι σε επιφυλακή, συλλαμβάνει, εξαπέλυσε και άλλες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσα στη νύχτα, συνέλαβε, πυροβόλησε μια 20χρονη γυναίκα και συνέλαβε, αυτά είναι τα πλάνα από την αντιτρομοκρατική επιχείρηση, συνέλαβε και άλλα 4 άτομα στο Λονδίνο και στο Κέντ κατά τη διάρκεια αυτής της αντιτρομοκρατικής έρευνας. Βέβαια λένε πως οι συλλήψεις αυτές δεν συνδέονται με τη σύλληψη στο Whitehall, αλλά είναι αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Η γυναίκα μάλιστα 20χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα η Scotland Yard κάνει και δίνει και μία σε απευθεία σύνδεση με το Sky News μία συνέντευξη τύπου σχετικά και ενημερώνει τους δημοσιογράφους σχετικά με την κατάσταση αυτή. Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι 20χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ότι έχουν γίνει 6 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο βορειοδυτικό Λονδίνο και στο Κέντ. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Ένας 19χρονος Ισλαμιστής ομολόγησε σε δικαστήριο του Λονδίνου ότι σχεδίαζε επιθέσεις από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016, έφτιαχνε τα σχέδια και σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στη μεγαλύτερη εμπορική οδό της Βρετανικής πρωτεύουσας, στην Oxford Street, με συγχωρείτε, αλλά και σε μια συναυλία του Elton John στις 11 Σεπτεμβρίου στο Hyde Park, 15 χρόνια μετά τις επιθέσεις της Al-Qaeda στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Αυτός επικοινωνούσε με έναν άλλο εξτρεμιστή, που στην πραγματικότητα δεν ήταν εξτρεμιστής, αλλά ήταν ένας πράκτορας των Βρετανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Στη Βρετανία και στη Σκωτία τώρα, 3 ύποπτα δέματα που περίχαν λευκή ουσία στάλθηκαν σε πολιτικά γραφεία στη Σκωτία. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Και να σας πω απλώς ότι τον άντρα, τον οποίο είδαμε στην αρχή στα πλάνα μας να συλλαμβάνουν, τον 27χρονο, ο οποίος σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με τα μαχαίρια, τον παρακολουθούσε τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Βρετανίας. Ήταν γνωστός και τον παρακολουθούσαν, υποψιάζονταν ότι θα δρούσε κατά αυτόν τον τρόπο.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κοντά μας στο στούντιο της εκπομπής για να δούμε και τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο τρομοκρατίας στον κόσμο, αλλά και κυρίως όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Είναι ο κύριος Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, κύριε Μάζη, τι κάνετε? Πώς βλέπετε την κατάσταση? Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα Σκόπια, που χθες είδαμε σκηνές απίστευτης βίας μέσα στο κοινοβούλιο. Υπάρχει μία έντονη, καταρχάς να δούμε το σκανδαλολογικό μέρος. Ο κύριος Γκρούευσκι ουσιαστικά εξετάζεται από την εισαγγελέα της χώρας του για σκάνδαλα. Φοβάται ότι από τη στιγμή που διοριστεί ως πρωθυπουργός ο κύριος Ζάεφ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η κοινέα κυβέρνηση θα τον κλείσει φυλακή. Οπότε ξεκινάμε και από ένα προσωπικό δεδομένο, το οποίο είναι σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει έντονη ανάμιξη της Τουρκίας στον αλβανικό μεγαλοειδεατισμό και άμεση συνεργασία Ερντογάν από τη μία μεριά και Ράμα στην Αλβανία με τον Χακίμ Θάτσι στο Κόσοβο, ο οποίος ενδιαφέρεται μάλιστα και να δημιουργήσει τις συνθήκες για στρατό Κοσόβου. Μην ξεχνάμε ότι το Κόσοβο δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, έτσι. Επιπλέον η Μεγάλη Αλβανία μπορεί να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή όπως τη βλέπει ο μεγαλοειδεατισμός του Ράμα και του Θάτσι, προστιθεμένου της κοιλάδας του Πρεσέβου, δηλαδή της Νοτίου Σερβίας, ουσιαστικά δηλαδή συνεργάζονται με τους δημάρχους της περιοχής, τους αλβανόφωνους, για να αποκόψουν αυτό το κομμάτι από τη Σερβία και βεβαίως και την περιοχή του Τετόβου των Σκοπίων, δηλαδή τα δυτικά Σκόπια. Όλο αυτό το παιχνίδι αντιλαμβάνεστε ότι αποσταθεροποιεί όλη τη Βαλκανική. Και από την άλλη μεριά η Βουλγαρία βλέπει ότι θα υπάρξει ένα κομμάτι των Σκοπίων το οποίο μοιραία θα περάσει στη δικαιοδοσία της. Πού μπορεί να καταλήξει αυτό? Αυτό μπορεί να καταλήξει, όπως το βλέπουν κάποιοι σχεδιαστές του, σε ένα άκρος ελεγχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλβανικό μεγάλο κράτος, σε μία άκρος ελεγχόμενη μεγάλη Βουλγαρία, ούτως ώστε να υπάρξει μία ζώντα συνεισμό, μία αποστηρωτική ζώνη σε ό,τι αφορά τις ρωσικές παρεμβάσεις στα Βαλκάνια και να αποκοπεί οπωσδήποτε η επαφή Ρωσίας και Νότιας Βαλκανικής, δηλαδή και της Ελλάδος. Γιατί τώρα? Διότι η αλλαγή χάρτη στα Βαλκάνια συνέβη με τον πλέον αιματηρό τρόπο μερικές δεκαετίες πριν. Γιατί τώρα λοιπόν? Ναι, ξανά? Γιατί η τότε αλλαγή είχε να κάνει με ένα γενικότερο σχεδιασμό της περιοχής μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ τώρα έχει πρωτίστως να κάνει με τα τουρκικά προβλήματα. Η Τουρκία δηλαδή δημιουργεί αυτές τις αναταραχές και το βλέπουμε από τις αντιδράσεις της κυρίας Μογκερίνη αλλά και του Αμερικανού πρέσβη στην Αλβανία, που είναι εξαιρετικά ενοχλημένοι και ο μεν και η δε από αυτή την κινητικότητα. Ενώ τότε δεν ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τουρκικό παιχνίδι ουσιαστικά στη Βαλκανική, η οποία Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μία αναταραχή για να μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι μετά των διαπραγματεύσεων και να μεσολαβήσει για την ειρήνευση της περιοχής δήθεν, ούτως ώστε να διασφαλίσει τον εαυτό της από μία πιθανή δημιουργία Μάλιστα. κουρδικού συριακού κράτους. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μάζη, μιας και βάζετε πια ως προοπτική μπροστά μας ακόμη και την αλλαγή χάρτη στα Βαλκάνια. Ναι. Είναι εμάς πώς θα μας επηρεάσει αυτό? Τη δική μας χώρα δηλαδή πώς θα επηρεάσει? Κοιτάξτε, η Ελλάδα... Δηλαδή οι διεκδικήσεις από την Αλβανία φτάνουν μέχρι και την ελληνική περιοχή. Βεβαίως, και την Κέρκυρα θέλουν. Βεβαίως. Έχουν τα Σκόπια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, επιμένουν να λέγονται Μακεδονία. Καλά, τώρα δεν μπορούν να λέγονται Μακεδονία, διότι δεν το δέχονται. Θέλω να πω ότι η γειτνίαση δεν είναι ομαλή. Δηλαδή όχι, έχουν διεκδικήσει όλοι οι γείτονες. Όχι, αν συμβεί αυτό που περιγράφεται. Τώρα εκτρέπεται. Πώς? Τώρα εκτρέπεται όμως. Δηλαδή, εμείς τι συνέπειες θα έχουμε? Κοιτάξτε, εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέξουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα της εσωτερικής ασφαλείας. Γιατί αν μελετήσουμε τις δηλώσεις διαφόρων ουτσεκάδων
οι οποίοι έχουν ανακατευτεί και πάλι στα πράγματα, θα δούμε ότι μιλούν για 500 ενόπλους Αλβανούς οι οποίοι εκπαιδεύονται στη Δύση, στους στρατούς της Δύσης. Τέτοια παιδιά έχουμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, τώρα βάζετε φυτίλια. Όχι, δεν πάω τίποτε φυτίλια. Λέω τι λένε οι άνθρωποι. Τι να σας πω, να το κρύψουμε. Άρα να προσέχουμε την εθνική μας, λέτε, εσωτερικά πια. Έτσι, εσωτερική ασφάλεια, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα στοιχεία συνεργάζονται άμεσα με ισλαμιστικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν 1000 Αλβανοί που πολεμάνε αυτή τη στιγμή στη Συρία με τον ISIS και με τις άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις. Αυτοί είναι εμπειροί, έχουν διδακτορικά στο είδος. Κάποια στιγμή θα γυρίσουν πίσω να βάλουν ένα χεράκι να βοηθήσουν το θέμα της μεγάλης Αλβανίας με ισλαμικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς η Ελλάδα πρέπει να προσέξει τα σύνορά της πάντα, πολύ προσεκτικά, να μην είναι χαλαρή. Έχουμε εμείς ατού στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή εμείς είμαστε σε ισχυρή θέση διαπραγματευτική. Η Ευρώπη δεν θέλει μια Ελλάδα, μιας και αποτελεί και κομμάτι των συνόρων της, πιστεύω μάλλον τα πιο κύρια σύνορά της. Σταθερή, δυνατή, με πυγμή στην περιοχή. Πιστεύω, κυρία Τσαπανίδη, ότι είναι μια περίοδος στην οποία η Ευρώπη θέλει μια τέτοια Ελλάδα. Γιατί ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια του κυρίου Ερντογάν, αλλά έχει καταφέρει να στρέψει τη Δύση εναντίον του. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να λέγεται, η Ελλάδα θεωρείται το ακρότατο σημείο σταθερότητος, σοβαρότητος και πιστότητος στο ΝΑΤΟ και στις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό όμως πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει η Ελλάδα με συντονισμένες ενέργειες. Γιατί έτσι είναι όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτη, που ήσασταν κοντά μας. Πάμε τώρα να δούμε μια πραγματικά απίστευτη ιστορία. Ένας ορειβάτης επιβίωσε επί 7 εβδομάδες στα Ιμαλάια, τον έψαχναν τα σωστικά συνεργεία και κατάφερε να τον εντοπίσουν ζωντανό. Πώς κατάφερε να ζήσει όλες αυτές τις εβδομάδες, Δέσποινα? Να σας πω καταρχήν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει με την φίλη του, τη σύντροφό του, γλίστρησαν και έπεσαν με τη 19χρονη κοπέλα σε ένα φαράγγι. Εκείνη έχασε τη ζωή της. Όλα αυτά σε κάποια βουνοκορφή προσπαθούσαν να φτάσουν σε κάποια βουνοκορφή των Ιμαλαίων. Να σας πω ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Έφτασαν με ελικόπτερο. Επιβίωσε ο άνθρωπος πίνοντας νερό και τρώγοντας σαλάτι. Το σώμα του, ωστόσο, είχε καλυφθεί με σκουλίκια τα οποία το κατέτρωγαν. Πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία. Ο νεαρός κατάφερε να σωθεί. Η κοπέλα όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε, η φίλη του. Είναι το νεαρός που βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες από το νοσοκομείο. Και να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τη United Airlines. Θυμόμαστε αυτό το περιστατικό με τον επιβάτη, τον οποίο τον έσυραν με το ζόρι έξω από το αεροπλάνο, τον Βιετναμέζο επιβάτη. Κατάφεραν λοιπόν να φτάσουν σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό και τώρα πλέον η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ως και 10.000 δολάρια σε επιβάτες που παραχωρούν τις θέσεις τους σε υπερπλήρης πτήσης. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον έσυραν. Θες να παρατήσουμε τα πάντα, να κλείνουμε θέσεις στη United και να παίρνουμε δεκάρικα, ακυρώνοντάς Γιατί όχι. Γιατί όχι, καλό εισόδημα. Σκέψου όμως πώς έχει χάσει η εταιρεία για να φτάσει στο σημείο να αφήνει τέτοιες αμοιβές. Αυτές όλες οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου και δημιούργησαν να μαύρωσαν κατά πολύ τη φήμη της. Τι πέρασε ο άνθρωπος, γιατρός κιόλας ήταν, βέβαια, έτσι, επειδή δεν είναι ασθενή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα για διαφημίσεις, πριν τις διαφημίσεις. Και αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, δείτε λίγο τι έχουμε σήμερα να σας δώσουμε, τι έχουμε σήμερα να σας δώσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εγώ ως άνθρωπος που με τα gadgets έχω μια ιδιαίτερη σχέση, να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο τηλέφωνο. Είναι το καινούριο τηλέφωνο της Samsung, το S8, το οποίο μόλις σήμερα βγαίνει στα καταστήματα. Σήμερα βγαίνει στα καταστήματα, σήμερα βγαίνει στην αγορά. Λίγοι θα μπορέσουν να το αγοράσουν, είναι πανάκριβο το τηλέφωνο. Αλλά ένα τυχερό τηλεθεατή του Live View θα το πάρει σήμερα το μεσημέρι στα χέρια του. Γιατί μέσα από την κλήρωση θα προκύψει το όνομα αυτού που θα καταφέρει να κρατήσει, να κάνει δικό του σήμερα αυτό το τηλέφωνο. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Έκανε και ρύθμιση το τηλέφωνο. Σας το έχουμε ρυθμισμένο λοιπόν. Θα το πάρετε. Μια χαρά το τηλεφωνάκι αυτό. Προσέξτε τώρα τι διαφορά έχει το τηλέφωνο αυτό από τα προηγούμενα μοντέλα. Πρώτον, η οθόνη του βγαίνει και στα πλάγια και μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις σας χωρίς να χρειαστεί να κοιτάτε το πάνω μέρος της οθόνης. Το αφήνετε στο τραπέζι δίπλα σας, στο γραφείο σας την ώρα που εργάζεστε, στο τραπέζι έξω που θα κάθεστε και θα βλέπετε, αν το έχετε έτσι απέναντι, εδώ όλες τις ειδοποιήσεις για καινούργια μηνύματα που έχετε. Το δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλετε πουθενά σε ό,τι αποθηκεύεται ως προσωπικό δεδομένο εδώ μέσα κωδικό, διότι αναγνωρίζει την είριδα του ματιού σας.
αναγνωρίζει, επαναλαμβάνω, την ήριδα του ματιού σας. Είναι η πρώτη συσκευή ίσως που το κάνει αυτό. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν μπορεί κανένας hacker να σας τα κλέψει. Το σηκώνετε το τηλέφωνο αυτό σε όποιο προϊόν έχετε μπροστά σας και σας αρέσει και θέλετε να μάθετε τι είναι, πού μπορείτε να το βρείτε, πόσο κοστίζει, πωλείτε online. Έχω για παράδειγμα μπροστά μου αυτό το μπουκάλι με νερό. Το κοιτάζω μέσα από το ειδικό application της συσκευής αυτής στην οθόνη του. Ψάχνει το τηλέφωνο μόνο, το έχει αναγνωρίσει την εικόνα, ψάχνει στο διαδίκτυο, βλέπει στοιχεία, βλέπει που πωλείτε, πόσο κάνει και σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε και online και επίσης σας ξεναγεί στους δρόμους των πόλεων που επισκέπτεστε σε όλο τον κόσμο. Ό,τι θέλετε να μάθετε για την πόλη στην οποία βρίσκεστε, αρχαία μνημεία, αξιοθέατα κλπ. Σηκώνετε το τηλέφωνο, το βλέπει το τηλέφωνο και σας δίνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Έχει ακόμη περισσότερο, θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας. 1-46-47, καλή επιτυχία, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ερωτεύτηκα, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά α, εκεί είμαι. Έχω χάσει και τις κάμερες αυτό το τηλέφωνο. Δηλαδή, ολοκένουργιο σήμερα βγαίνει στα καταστήματα. Το S8, το Samsung, S8. Δηλαδή, αν πάτε σε μαγαζί τώρα και πείτε να δω το S8, θα σου πούνε δεν το έχουμε ακόμα, περιμένουμε να μας τα παραδώσουν εδώ στις ημέρες. Αλλά δείτε το εδώ, εμείς το έχουμε. Προσέξτε τώρα τι τηλεφωνάρα είναι αυτή. Έχει την οθόνη τη γνωστή, έχετε όλες τις ειδοποιήσεις εδώ στο πλάι. Δεύτερον, έχει καταπληκτικά φωτεινή οθόνη και βγάζει καταπληκτικά φωτεινές φωτογραφίες. Ακόμη και αν φωτογραφηθείτε με κλειστά φώτα σε σκοτεινό περιβάλλον, αυτό το βγάλει τέλεια. Δείτε τι άλλο κάνει, ότι ανοίγεται. Τα βλέπετε πώς τα εμφανίζει. Δείτε εδώ. Και μετά πάτε πίσω και βγάζετε όλα τις εφαρμογές που έχετε ανοιχτές έτσι ή τις κλείνετε μία-μία. Πηγαίνοντας εδώ, επαναφέρετε την αρχική οθόνη και το κλασικό περιβάλλον. Αλλιώς, πάμε λιγάκι να δούμε και τι εικόνα έχει στο YouTube, για παράδειγμα. Να δούμε λιγάκι το βιντεάκι αυτό. Δείτε τι καταπληκτική ποιότητα οθόνης έχετε. Δείτε λιγάκι, είναι σαν να είσαστε κι εσείς μέσα στην εικόνα που παρακολουθείτε. Το ξεκλειδώνετε με την ήριδα του ματιού σας. Εδώ σας δείχνει και πώς το χρησιμοποιείτε σωστά. Το χρησιμοποιείτε σαν ξεναγό, σας δείχνει όλα τα αξιοθέατα. Αυτό, ας πούμε, βλέπει το ποδήλατο. Το κοιτάζει με το κινητό του και ανακαλύπτει το τηλέφωνό του, ποιο ποδήλατο είναι, πού υπάρχει, πού πωλείται, πόσο κάνει και το αγοράζει και online. Είναι πραγματικά εκπληκτική συσκευή και γίνεται δική σας με έναν τρόπο. Κλήρωση μέσα από το 1-46-47. Τηλεφωνήστε και διεκδικήστε το ή στείλτε SMS και διεκδικήστε το. Είναι πραγματικά εκπληκτική η συσκευή αυτή. Εντυπωσιακή, τόσο εντυπωσιακή όσο και η Μελάνια στην τελευταία της εμφάνιση. Η Μελάνια Τραμπ. Ποια Μελάνια? Μία είναι η Μελάνια στον κόσμο. Είχε όμως να συναγωνιστεί μια πολύ δυνατή αντίπαλο, την πρώτη κυρία της Αργεντινής, διότι το ζεύγος Τραμπ υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο το ζεύγος της Αργεντινής. Η Μελάνια στο στρατό. Η Μελάνη κατατάχθηκε στο στρατό γιατί επέλεξε αυτό το στρατιωτικό λουξ. Στο σύνολό του κοστίζει 5.000 δολάρια. Καθόλου στρατιωτικό με την έννοια που το ξέρουμε, πολύ ακριβώς στρατιωτικό. Αυτή είναι η πρώτη κυρία της Αργεντινής, μοντέλο η Μελάνια Τραμπ, πρώην μοντέλο και η πρώτη κυρία της Αργεντινής, Τζουλιάνα Γουάντα. Η οποία... Για να γίνεις πρώτη κυρία πρέπει να είσαι μοντέλο. Έτσι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μοντέλο. Και μετά πρωτιάς. Σχολιάζουμε το Μακρόν, ας πούμε, που ερωτεύτηκε μια γυναίκα μεγαλύτερη του, τι να πούμε. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Πάντως να σας πω ότι οι δύο πρώτες κυρίες τράβηξαν όλα τα βλέμματα, διότι είναι πολύ όμορφες και οι δύο, αλλά η κυρία με τα κόκκινα, η πρώτη κυρία της Αργεντινής, τράβηξε και τα βλέμματα του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως λένε τα δημοσιεύματα, δεν ξεκόλλησε τα μάτια του από πάνω της. Τώρα, ο Τραμπ βέβαια, όπως φαίνεται, αγαπάει. Τόσο πολύ που την άφησε να προηγείται, δηλαδή, προσέξτε. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη θυσία για τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τις συνήθειές του. Βέβαια, φαίνεται πως ο Τραμπ αγαπάει την σύζυγό του Μελάνη και γι' αυτό για τα γενέθλιά της, τα 47 γενέθλιά της, ανέβασε και ένα tweet, αυτό στον λογαριασμό του, στον προεδρικό λογαριασμό του, χρόνια πολλά στην πρώτη μας κυρία, τη Μελάνια, και έχει και μία φωτογραφία από πότε την... έχει γενέθλια η Μελάνια? Είχε στις 26 Απριλίου. Κοίτα 26 Τετάρτου, έκλεισε τα 47.
Λοιπόν, εγώ είχα στις 20, η κολλητή μου είχε στις 24, η Μελάνια στις 26 και η άλλη κολλητή μου στις 28 σήμερα, δηλαδή, για να τη χαιρόμαστε. Λοιπόν, να σας χαιρόμαστε όλες τις ωραίες κυρίες. Είναι η εποχή που γεννιούνται. Το Απριλίου. Οι ωραίοι τύποι. Να είσαι καλά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε άλλο? Διάφορα άλλα. Έχουμε για τον Τραμπ και το επεισόδιο των Simpsons. Της γνωστής οικογένειας Simpson, που αυτή τη φορά το καρτούν περιλαμβάνει τον λευκό οίκο, τον σατυρίζουν βέβαια, και αυτό είναι για να... Τι είναι αυτό που λέει δίπλα του? Killing a good thing. Είναι σκύλο στα παλιά. Είναι σαν να κρύβεται ένα σκύλο, γιατί όλοι λένε ότι του Τραμπ αυτή η πλούσια ακόμη είναι περουκίνη, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματική. Και τον σατυρίζουν λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα επιτεύγματά του λένε ότι έκανε καλύτερες επιδόσεις στο γκολφ, αύξησε και τους ακολούθους του στο Twitter, ενώ σατυρίζουν και την Ιβάνκα Τραμπ, είναι η φιγούρα αυτή που βλέπουμε. Βγάζουν λοιπόν την πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου και στη θέση της μπαίνει η Ιβάνκα Τραμπ. Και όλα αυτά τα παρακολουθούν στις ειδήσεις το ζεύγος Simpson. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη είναι δικηγόρος και είναι εδώ κοντά μας να μας πει τι γίνεται με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τελική ευθεία πια για τον εξοδικαστικό. Βλέπουμε, είδαμε τι κατατέθηκε στην Ολομέλεια και περιμένουμε να ψηφιστεί κιόλας. Τι θα ισχύσει στην πράξη, λοιπόν? Αυτό που φαίνεται ότι θα ισχύσει στην πράξη είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα δώσει μία ανάσα στις επιχειρήσεις, οι οποίες περισσότερες δυστυχώς φαίνονται ότι παίρνουν μία τεράστια κρίση, όπως και η χώρα μας άλλωστε, και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ο σχετικός νόμος. Μέσω ενός συντονιστή θα γίνεται η όλη αυτή η διαδικασία, ο οποίος ουσιαστικά θα έχει τη θέση του διαιτητή, θα κατατίθεται η πρόταση αναδιάρθρωσης από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όλα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καταθέσει. Ο διαμεσολαβητής θα βλέπει το φάκελο, αν λείπει κάτι θα ζητάει από τον επιχειρηματία να τα προσκομίσει και εν συνεχεία οι πλευρές, οι πιστωτές, οι οποίοι μπορεί να είναι η τράπεζα, μπορεί να είναι το δημόσιο, μπορεί να είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι ιδιώτες πιστωτές, θα προτείνουν και εν τέλει θα έχουμε μία τελική συμφωνία. Αυτή η τελική συμφωνία θα κατατίθεται ενώπιον του δικαστηρίου. Η αλλαγή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ ήταν αρμόδιο το πολυμελές πρωτοδικείο, φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν θα έχουν κατατεθεί ενστάσεις, θα είναι το πρωτοδικείο, το μονομελές. Η εμπλοκή των δικαστηρίων δηλαδή είναι απαραίτητη στην είναι απαραίτητη, περίπτωση. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί καταρχάς παγίδες στην ίδια την προσπάθεια εξομάλυνσης της κατάστασης. Δηλαδή, όταν στέλνεις την υπόθεση στα δικαστήρια και το κάνεις απαραίτητο το δρόμο να περνάει μέσα από τα δικαστήρια, είναι σαν να μποτιλιάρεις τον κόσμο εκεί περιμένοντας λύση. Εδώ δίνονται δικάσιμοι για μετά από 15 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και γι' αυτό ελέγχθη ότι αν είναι αρμόδιο το πολυμελές, θα καθυστερεί πάρα πολύ η συγκεκριμένη διαδικασία. Γι' αυτό στις εύκολες περιπτώσεις, θα λέγαμε, θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα μέσω του μονομελούς. Το οποίο ουσιαστικά τι θα κάνει, θα επικυρώνει ουσιαστικά την πρόταση αναδιάρθρωσης, η οποία ουσιαστικά θα έχει γίνει δεκτή από το 60% των πιστωτών. Κυρία Φραγκάκη, είναι ουσιαστική προσπάθεια για να δοθεί λύση σε κάθε έναν που είναι στραγγαλισμένος οικονομικά, επιχειρήσεις κλπ. Αυτό που βλέπουμε... Ή το βλέπετε πάλι να έχει εμπόδια στον δρόμο? Θα σας πω, από αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής ως νομικοί που γνωρίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή έχουν γίνει ήδη κάποιες τροποποιήσεις του νόμου, ας πούμε, ότι μπορούν να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως ένα βαθμό βεβαίως, δηλαδή μπορούν να κάνουν τις 120 δόσεις. Κάτι είναι και αυτό. Βέβαια, εμείς λέγαμε εξ αρχής ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να μπουν κανονικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις. Φαίνεται ότι είναι δεκτικό και άλλων τροποποιήσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν. Διότι είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο εργαλείο το οποίο έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει για να μειώσει τα κόκκινα δάνεια, τα οποία μέχρι το 2019 πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 40,2 δις. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο όλοι οι επιχειρηματίες να προσπαθήσουν να έχουν μια βιώσιμη επιχείρηση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και αλλάζοντας θέμα, πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε μια προσπάθεια που γίνεται από μια ταλαντούχα νέα κοπέλα, μια νέα ποιήτρια ταλαντούχα, την κυρία Χαρίση, που είναι δίπλα στον Κώστα Καζακόπουλο και που προσπαθούν μέσω της δραστηριοποίησής τους να ευαισθητοποιήσουν και όλους εμάς ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα. Στο θέμα της κίνησης MUST. Θα μας εξηγήσει και ο Κώστας αλλά και η κυρία Χαρίση τι ακριβώς είναι η κίνηση MUST.
Η κίνησή μας, να σου πω, Πόπη, είναι η εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων του ελληνικού πληθυσμού των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού. Και το μαστ είναι ένα λογοπαίγνιο. Η κίνηση μαστ είναι κάτι που πρέπει, είναι και ο μαστός. Η κυρία Χαρίση, λοιπόν, έχει πάει στην Κρήτη, έχει έρθει Αθήνα, θα πάει στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της εκστρατείας. Πώς ακριβώς κινείστε και τι κάνετε? Είναι μια μεγάλη εκστρατεία 4 συνεργαζόμενων φορέων. Καταρχήν, καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου. Καλημέρα σας, κυρία Χαρίση. Μια μεγάλη προσπάθεια ζωής, εκστρατεία κίνηση. Must, κίνηση MAT, που αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση, αλλά μιλάμε καθαρά για πρόληψη σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Να τονίσουμε μόνο πως με τα 5.000 περιστατικά ετησίως μπορούμε πλέον να διαγνώσουμε σε πρώιμη μορφή τον καρκίνο και να τον καταπολεμήσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την τιμή να μου εμπιστευτούν τόσο η Ελληνική Αντικαρκινική αλλά και η ΕΛΠΕΝ, που είναι υπό την ευγενική χορηγία της όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Αυτή την εκστρατεία. Ξεκίνησε πριν ένα χρόνο από τη Λάρισα. Πήγαμε Ξάνθη, Κομωτινή, Καβάλα, Εύβοια. Πήγαμε σε τις πιο απομονωμένες περιοχές. Συνεχίσαμε τώρα πριν λίγο στην Κρήτη και συνεχίζουμε 22 με 26 Μαΐου στην πανέμορφη αγαπημένη γενέτειρα τη Θεσσαλονίκη. Και πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα συνεχίσετε και σε άλλες πόλεις ή θα πάτε ξανά και από τις ίδιες? Ακριβώς, συνεχίζει, γιατί όλο και περισσότερες κυρίες μας καλούν στα τηλεφωνικά κέντρα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μιας και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε προβεί σε διαγνώσεις σε πρώιμο στάδιο του καρκίνου του μαστού. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για μας. Οπότε συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, εθελοντικά όλοι. Και πέρα από αυτό, έχω την τιμή να ξεκινάω μια μεγάλη άλλη εκστρατεία για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας σε λίγο καιρό από τώρα. Θα σας καλέσουμε και πάλι με τον Αλμπέρτο τον Εσκενάζη, όπου συνδέεται η τέχνη με την επιστήμη. Να μιλήσουμε και λίγο και για ποιήση. Την Τετάρτη παρουσιάστηκε το δεύτερο σας βιβλίο. Εδώ στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Τι πιο όμορφος χώρος. Ένας χώρος που ενώνει τις τέχνες. Γι' αυτό και κυκλοφορεί πλέον επίσημα από τις εκδόσεις Όστρια και τα Public το βιβλίο μου το δεύτερο. Μετανάστευση η ελπίδα. Κυρία Τσαπανίδη, ότι πιο κατ' εμέ θεωρώ επίκαιρο, σε μια βραδιά όπου οι τέχνες συνδυάζονται με τον λόγο, εκτονώνοντας, όπως λέω, σε καταιγίδα, την πιο μεγάλη και βαθιά επιθυμία του ανθρώπου, την ανάγκη για επικοινωνία. Ευχαριστώ τη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια, την Κατερίνα Αγγελακυρού, που ήταν κοντά μου, και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες που παρευρέθησαν. Αγαπημένοι φίλοι όπως ο Γιώργος Χατζινάσιος, τι να πω τώρα, πού να τους. Ο Γιλάκης ο Παπαδόπουλος, με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Αγαπώ και επίσης και πολύ. Ευχαριστώ τον Λαβρέντη τον Μαχαιρίτσα που είναι κοντά μου σε όλα αυτά. Ελπίζω ένα κομμάτι από τη γραφή μου να μπορέσει να αγγίξει κατά λίγο έστω ένα κλονάρι ελπίδας σε κάθε ψυχή του αναγνώστη. Κυρία Χαρίση, συνεχίστε έτσι δυναμικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας διαβάζουμε. Εκτός από το θα σας ακολουθούμε στην κίνηση ΜΑΤ. Να είστε καλά. Και να σας δείξουμε, να σας ρωτήσω μάλλον, μπορείτε να τραβήξετε ένα αεροπλάνο μόνοι σας ή με την παρέα σας ή με τους συναδέλφους σας στο αεροδρόμιο, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, Ελευθέριος Βενιζέλος, το κάνουν και θα το κάνουν σήμερα. Το κάνουν κάθε χρόνο και θα το επανάλαβουν σήμερα. Θα πάμε κατευθείαν στον Γρηγόρη Μπάκα που είναι εκεί να μας πει τι ετοιμάζεται, Γρηγόρη. Ξέρετε, Πόπη, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το αεροπλάνο 40-50 άτομα. Έτσι, 50 άτομα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να μας δείξουν και τη δύναμη που έχουν στο σώμα, αλλά και το σημαντικότερο, τη δύναμη ψυχής που έχουν. Με ποιο τρόπο θα τραβήξουν αυτό το μικρό αεροπλανάκι που βλέπετε ακριβώς μπροστά μας, ένα Airbus Α300, το οποίο ζυγίζει μόνο 100 τόνους για φιλανθρωπικό σκοπό, για το χαμόγελο του παιδιού. Είμαστε λοιπόν στην 13 πύλη του αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος και είναι μια συγκλονιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εδώ. Πρόκειται λοιπόν για 14 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Θα έχουμε και βραβεία, η πιο γρήγορη ομάδα, η πιο αργή ομάδα, η πιο ενθουσιώδης ομάδα. Έχουμε όμως δίπλα μας την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλη, η οποία είναι διευθύντρια marketing του αεροδρομίου και μπορεί να μας πει περισσότερα για τη σημερινή εκδήλωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το σλόγγαν είναι «Τι τραβάμε για το χαμόγελο» και αυτό που τραβάμε είναι ένα αεροπλάνο. Είναι ένα Airbus 300-600 της DHL. Είναι μια εκδήλωση σε συνεργασία με το χαμόγελο και με τη DHL για τους σκοπούς του χαμόγελου. Και δείχνει, εδώ βλέπετε όλη την ομάδα, αυτά τα 50 άτομα. Δεν είναι συνηθισμένη ομάδα, είναι συμβολική η πρώτη έλξη για να δείξει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Λοιπόν, το κάθε τράβηγμα θα πρέπει να είναι μέχρι 20... Ναι, είναι μέχρι 10 λεπτά. Κάθε ομάδα έχει 10 λεπτά. Βραβεύεται βέβαια η πιο γρήγορη, που είναι αυτή που θα τραβήξει πιο γρήγορα το αεροπλάνο. Και βεβαίως μετά έχουμε την πιο αργή, βραβεύονται και εκείνοι, να μην τους ξεχάσουμε, γιατί γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και η πιο ενθουσιώδης βέβαια. Οπότε σχεδόν όλοι βραβεύονται. Να σας κάνω μια μικρή ερώτηση. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής.
Είναι σωστά τοποθετημένη η ομάδα που θα τραβήξει το αεροσκάφο. Έτσι το τραβάμε. Βεβαίως, βεβαίως, να τι όλοι. Δεν το τραβάμε. Είναι από διάφορες ομάδες εδώ, γιατί θέλουν να δείξουν ακριβώς τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Μετά θα αρχίσουν κανονικά οι ομάδες των 20 ατόμων. Ναι, περπατώντας. Νομίζω πότε τις βλέπετε τώρα. Να το έρχεται και το Airbus. Νομίζω πως τώρα πρέπει να είμαστε στα 10 μέτρα. Μόλις φτάσουμε στα 20 μέτρα. Έτσι, έτσι. Μόλις φτάσουμε στα 10 μέτρα, σταματάνε. Στα 10 μέτρα, ναι. Και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πιο πίσω, γιατί βλέπετε τι γίνεται εδώ. Είναι πολύ δυνατή. Τραβάνε το αεροπλάνο πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Είναι μέρα γιορτής και κυρίως είναι μέρα για το χαμόγελο. Είναι μπράβο, μια ωραία μέρα για το χαμόγελο του παιδιού, στο οποίο βεβαίως όλοι μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε έστω και μία μικρή βοήθεια. Εντυπωσιακό αυτό. 10 μέτρα το τραβήξανε δηλαδή τώρα. Και χωρίς τη βοήθειά μου, Πόπη. Την επόμενη φορά. Εμένα, άμα πήγαινε εσύ, θα το τραβούσαν 20. Είμαι σίγουρη, Γρηγόρη. Την επόμενη φορά περιμένουμε και ομάδα δημοσιογράφων και πολιτικών να έρθει εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνουμε. Εγώ λέω να βάλουμε τους πολιτικούς να το κάνουν μια βόλτα τώρα, στο τετράχωνο του αεροδρομίου. Να βάλουμε τους πολιτικούς να το κάνουν μια βόλτα. Σούπερ. Σούπερ. Να δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, είναι τους δημοσιογράφους του χρόνου, βέβαια, έτσι. Οι δημοσιογράφοι συμμετείχαν τις προηγούμενες χρονιές. Όχι, όχι, δεν ήταν. Γι' αυτό λέω ότι του χρόνου καλά να είμαστε. Περιμένουμε και ομάδα δημοσιογράφων και γιατί όχι και πολιτικών. Οπότε, Πόπη, εγώ, εσύ και οι δύο είμαστε οκ. Okay. Νομίζω, Γρηγόρη, του χρόνου ειλικρινά σου λέω θα κατεβούμε. Να βάλουμε τα γαντάκια μας, να μην μας ενοχλήσει τα χέρια το σκηνή, να μπορούμε να τραβήξουμε και θα το μετακινήσουμε τα περισσότερα μέτρα η δημοσιογραφική ομάδα. Που το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι να καθόμαστε στα παράθυρα και να καταγγέλνουμε. Για να μην κατεβαίνουμε κάτω, να υπομισθούμε κι εμείς τα βάρη που μας αναλογούν. Έτσι ακριβώς. Έλα μωρέ Γρηγόρη, σου δώσε ωραία πάσα, κάνεις πλάκα, κάνε λίγη παραπάνω. Α, συγγνώμη, όχι, είμαι σοβαρός, κάθε Παρασκευή σου έχω πει Πόπη, είμαι σοβαρός. Άβε και εγώ τώρα πήγα στο παζάρι και ήταν λάθος μέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα, συγγνώμη, αυτό τι είναι. Με γερανό θα το τραβήξει ο τύπος. Γρηγόρη, θα κάτσεις στη θέση του οδηγού και θα κάνεις ό,τι τραβάς κι εσύ. Εντάξει, δεν μας ακούνε. Φεύγω. Πηγαίνω στη Δεσκάτη, πηγαίνω στη Δεσκάτη της, των Γρεβενών. Κόλλησε το κεφάλι μου. Για να σας δείξουμε την αρχαιότερη βελανιδιά που υπάρχει. Είναι ο κύριος Πανός εκεί και δεν είναι μόνος του. Γεια σας κύριε Σπανέ, τι κάνετε? Γεια σας. Ο κύριος Πανός είναι δασολόγος, μελετητής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Έλγο Δήμητρα. Και... Ναι. Και δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Και κοντά του είναι και ο Δήμαρχος. Ο κύριος Καραστέριος, μου λένε από το κοντρόλ. Γεια σας και σε εσάς. Ο κύριος Καραστέριος. Μάλιστα. Από τον οποίο ξεκίνησε το αίτημα της βαλανιδιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η βελανιδιά που βλέπετε πίσω από εσάς, στις πλάτες σας, είναι η αρχαία. Τι ηλικία είναι καταρχάς, για πείτε μας. Ναι, η ηλικία είναι 1300 χρονών με ένα στατιστικό σφάλμα 40 με 50 χρόνια. 1300 χρονών. 1300 ετών βελανιδιά, δηλαδή. Τι ρεκόρ κατέχει, είναι η αρχαιότερη βελανιδιά της Ευρώπης. Ναι, της Ελλάδας και μέχρι στιγμή, αυτή τη στιγμή που... Από τη βιβλιογραφία δεν είπε, είναι η αρχαιότερη βελανιδιά της Ευρώπης. Θα μας πείτε πώς το καταλάβατε, πώς το αξιοποιήσατε, πώς συνειδητοποιήσατε ότι πρόκειται για ένα τόσο αρχαίο δέντρο, την ιστορία του δηλαδή. Πόσα χρόνια την έχετε, την ξέρετε και έχετε αξιοποιήσει και το μνημείο αυτό, το έργο, το δέντρο αυτό. Και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι από τη Δεσκάτη, το δέντρο το γνωρίζω 30-40 χρόνια. Σκέψω ότι το δέντρο είναι ηλικίας 1300 χρονών. Υπάρχει μια ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, η οποία ασχολούμαστε με τη δεντροχρονολογία στην Ελλάδα. Έχουμε εκτιμήσει και άλλα δέντρα με την ίδια μέθοδο. Η μέθοδος είναι επιστημονικά αποδεικτή με τη μέθοδο των τρυπανιδίων και στη συνέχεια με μαθηματικές εξισώσεις, με διάφορα μοντέλα υπολογίζουμε την ηλικία των δέντρων. Εμείς η ίδια ομάδα... Κύριε Σπανέ, να σας διακόψω λίγο. Τι είναι η μέθοδος των τρυπανιδίων? Η μέθοδος των τρυπανιδίων είναι ότι παίρνουμε ηλικία. Έχουμε ένα μηχάνημα τρυπάνι του Πρέσλι, λέγεται. Το τρυπάμε το δέντρο και μετά πάμε στο εργαστήριο και κάνουμε τις αναλύσεις. Υπάρχει και άλλο μηχάνημα στο οποίο
υπολογίζομαι τις αιτησίες δακτυλίως. Όλα τα δέντρα, η ηλικία του φαίνεται από τη διαφορά χρώματος των αιτησίων δακτυλίων. Mm-hmm. Δηλαδή το χειμώνα το χρώμα είναι σκούρο. Την άνοιξη το καλοκαίρι είναι λευκό. Ναι, και πώς υπολογίζουμε. Πώς αποφασίσατε όμως? Οπότε η εναλλαγή των δακτυλίων από σκούρο σε λευκό σας δείχνει πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πόσα χρόνια δηλαδή η ζωή σας έχει το συγκεκριμένο δέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξήγηση. Αλλά πώς αποφασίσατε να μετρήσετε την ηλικία του συγκεκριμένου δέντρου? Σας κίνησε το ενδιαφέρον το γεγονός ότι από πάπου προς πάπου σας μιλούσαν για τη βελανιδιά? Ήταν σημείο αναφοράς στο χωριό, στην περιοχή? Ναι, ήταν σημείο αναφοράς. Εγώ την ιστορία δεν την γνωρίζω τόσο καλά. Ο Δήμαρχος εδώ που είναι δίπλα μου. Δήμαρχε, για πείτε μας την ιστορία. Εμείς το λέγαμε χοντρό δέντρο. Α, το χοντρό δέντρο ήταν γνωστό στην περιοχή. Τώρα ο Δήμαρχος που είναι και εκπαιδευτικός και γνωρίζει την ιστορία. Δήμαρχε. Με υπακίνησε το ενδιαφέρον. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Εγώ γνώριζα την ύπαρξη αυτού του δέντρου. Γνώριζα ότι είναι πάνω στη Βλαχόστρατα, δηλαδή στο δρόμο που συνδέει τη Θεσσαλία με την Πίνδο και παραδοσιακά γίνεται η μετακίνηση των ποπαδιών από τα χυμαδιά της Λάρισας και της Θεσσαλίας στον ορεινό όγκο της Πίνδου. Ήταν σημείο αναφοράς και σημείο ξεκούρασης για όσους περνούσαν από αυτή εδώ την περιοχή. Δεν γνωρίζαμε όμως την ηλικία του. Γι' αυτό με αφορμή μια ημερίδα που είχαμε διοργανώσει με τον Ελγό Δήμητρα στη Δεσκάτη για θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα αλλά και τις δασικές μας εκτάσεις, πρότεινα στον πρόεδρο του Ελγό Δήμητρα και στον συμπατριώτη μας τον ερευνητή δασολόγο κύριο Σπανό να επισκεφτούμε εδώ την περιοχή που βρίσκεται το δέντρο. Μόλις το είδαν, ενθουσιάστηκαν από το μέγεθός του και θεώρησαν σωστό ότι πρέπει να γίνει μια συστηματική μελέτη και έρευνα, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η ακριβή ηλικία του. Μάλιστα. Στόχος δικός μας ήταν πρώτα απ' όλα να, μέσω της μελέτης που θα γίνει, να προστατευτεί, να συντηρηθεί το δέντρο αυτό για να μην σαπίσει και στη συνέχεια να αναδειχθεί. Αυτό βέβαια το καταφέραμε τώρα, γιατί ανακηρύχθηκε μια απόφαση. Να ρωτήσω κάτι, γιατί φοβάστε μη σαπίσει το δέντρο? 1300 χρόνια άντεξε. Τι θα του κάνουμε? Έχει ξερά κλαδιά και πιστεύω ότι αν δεν ληφθεί άμεσα μέρημνα από ειδικούς επιστήμονες. Δεν έχει ληφθεί μέρημνα. Για να συντηρηθεί. Δεν έχει συντηρηθεί. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Γιατί? Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Τώρα ανακηρύχθηκε ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Στη συνέχεια θα εκδοθεί ΔΑΔ, δηλαδή δασική απαγορευτική διάταξη που θα το προστατεύει και στη συνέχεια η μελέτη θα δείξει τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Αν θέλετε, ο κύριος Σπανός Γιάννης, ο μελετητής, μπορεί να μας πει πώς θα προστατευτεί. Τα χαρακτηριστικά του να μας πείτε. Τι διάμετρο έχει ο κορμός του, τι ύψος έχει. Δώστε μας. Έχουν μετρηθεί όλα αυτά, ναι. Ναι, τα χαρακτηριστικά του είναι όπως είναι πολύ. Ο κορμός είναι πολύ μεγάλος. Η διάμετρος του είναι 2,5 μέτρα. 25 μέτρα ύψος. Mm-hmm. Βλέπετε, όπως βλέπετε, τα κλαδιά επικόρυφα είναι ξερά λόγω της παλαιότητας και έχουμε συντάξει ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Μάλιστα. Την οποία μελέτη στη συνέχεια εκδόθηκαν οι αποφάσεις και έχει γίνει διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Έχει και τα μπελίτσα, να υποθέσω, έτσι. Δηλαδή, ναι, ο επισκέπτης θα καταλάβει ότι είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης εκεί. Ναι, τώρα, γιατί βλέπω το. Έχει και εκκλησάκι εκεί, βλέπω. Ναι. Τώρα η ιστορία πιθανόν εδώ έχει και κλεισάκι και να συνδέεται με κάποιο παλιό οικισμό που λεγόταν Μέλοβο και πριν 1000 χρόνια δεν γνωρίζουμε τι υπήρξε. Το κλεισάκι αυτό συνδέεται με παλιό οικισμό. Αυτά είναι τα κλεισάκια που βάζουμε σε περιπτώσεις που κάποιος χάνεται. Όχι, 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 αυτό, δίπλα. Όχι αυτό το κλεισάκι. Α, δίπλα έχει άλλο κλεισάκι, μάλιστα. Μέλοβο, υπήρξε λοιπόν παλιά οικισμός, η χρονολογία που φύτρωσε το δέντρο συνδέεται με μια περίοδο που ήταν Σλάβοι εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Εξού και το μέτωπο είναι σλάβικη λέξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε καλά και οι δύο, και ο κύριος Πανός και ο Δήμαρχος. Η αρχαιότερη βελανιδιά στην Ευρώπη. Τι λέμε στους Ευρωπαίους, θυμάστε, τι λέμε εμείς στους Ευρωπαίους, γιατί η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου και οι καλύτεροι όλων είμαστε εμείς, ότι όταν εμείς φτιάχναμε πολιτισμούς, εκείνοι ήταν πάνω στα δέντρα και τρώγαμε βελανίδια. Εδώ είναι και η αργότερη βελανιδιά, παιδιά. Λοιπόν, δείτε τι έχουμε σήμερα για σας. Το καινούριο S8 της Samsung που σήμερα κυκλοφορεί στα καταστήματα. Εδώ έχω ανοίξει το βιντεάκι που δείχνει τι ακριβώς κάνει το τηλέφωνο αυτό και επιγραμματικά θα σας πω ότι εκτός από το γεγονός ότι έχει εξαιρετική ανάλυση στην οθόνη και η οθόνη του ξεχυλίζει, μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις σας στο πλάι, έχει αναγνώριση ήριδας, ξεκλειδώνεται τα πάντα που έχετε αποθηκεύσει εδώ με την ήριδα του ματιού σας.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ανακαλύψετε τι είναι προϊόντα που βλέπετε μπροστά σας και θέλετε να τα αγοράσετε. Τα βρίσκει μόνο τα σκανάρι, μπαίνει στις σελίδες που πολλούνται online και σας δίνει τη δυνατότητα να τα αγοράσετε. Χρησιμοποιείτε σαν ξέναγος, το σηκώνετε το τηλέφωνο στα αξιοθέατα που έχετε μπροστά σας και σας δίνει το τηλέφωνο όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την περιοχή. Είναι ένα εκπληκτικό τηλέφωνο ολοκαίνουργιο και γίνεται δικό σας σήμερα στο 1-46-47. Μην ρωτάτε πόσο κάνει, κάνει πολλά λεφτά. Αλλά εσείς θα το πάρετε δωρεάν. 1-46-47, δικό σας. Καλή επιτυχία. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που σας λέω ότι πρέπει μέσα στα επόμενα 20 λεπτά να έχετε τηλεφωνήσει στο 1-46-47 για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση, να στείλετε SMS στο 1-46-47 για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το όλο καινούριο τηλέφωνο της Samsung, το S8 είναι το μοντέλο S8 που βγαίνει σήμερα στα καταστήματα. Όπου και αν πάτε δεν θα το βρείτε, γι' αυτό σας το δείχνουμε μέσα από την τηλεόραση. Έχει οθόνη σούπερ, να πλησιάσω λίγο, θέλω να σας δείξω ένα χαρακτηριστικό ακόμα που έχει, γιατί είναι μαγικό. Είναι μαγικό πραγματικά. Έχει λοιπόν ένα χαρακτηριστικό καταπληκτικό, δείτε την οθόνη που είναι σούπερ τέλεια. Μπαίνετε λοιπόν και παρακολουθείτε ένα βίντεο στο YouTube, όπως αυτό. Στα κανονικά τηλέφωνα αυτή είναι η μεγαλύτερη οθόνη που μπορείτε να έχετε. Εδώ όμως, αυτό το τηλέφωνο, δείτε λιγάκι πώς θα μεγαλώσει και από τα πλάγια ακόμη περισσότερο η οθόνη πατώντας αυτό το κουμπάκι. Και ξαφνικά γεμίζει ολόκληρο, δεν έχει πια frames γύρω-γύρω και γίνεται όλο, δείτε τη διαφορά, ένα καταπληκτικό. Λοιπόν, δικό σας στο 1-46-47. Σας θυμίζω επίσης ότι λειτουργεί σαν ξεναγός, γιατί το σηκώνετε και βλέπετε ό,τι πληροφορία θέλετε για όποιο αξιοθέατο. Στοχεύστε με το τηλέφωνο σας αυτό. Και επίσης, αν δείτε ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια που τα φοράει μία άλλη που περπατάει στο δρόμο ή ένα παντελόνι ή ό,τι σας αρέσει, αν είστε γύρω σε αυτοκίνητο για παράδειγμα, σηκώνετε το τηλεφωνάκι με ειδική εφαρμογή, σημαδεύετε τα παπούτσια της την ώρα που περπατάει δίπλα, το τηλέφωνο τα ανακαλύπτει, τα βρίσκει στο διαδίκτυο, σας λέει πού πουλούνται, πόσο κάνουν και τα αγοράζετε και online αν υπάρχουν online. 1-46-47 και δικό σας το τηλέφωνο μέσα από την εκπομπή σήμερα. Γέλατε τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Τσαπανίδου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά δική μας, να μας πείτε λίγα και σας παρακαλώ τώρα που φτάνουμε στη συμφωνία τι γίνεται με τις συντάξεις, τι αλλαγές έρχονται και πού τα βρίσκουν, φαίνεται ότι έχουν καταλήξει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Θα επανυπολογιστούν όλες οι παλιές συντάξεις με τα νέα ποσοστά κατρούγκαλου, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Θα βρεθούν ότι 1 εκατομμύριο περίπου 200.000 καταβαλούμενες συντάξεις έχουν προσωπική διαφορά. Φαίνεται ότι στη Μάλτα συμφώνησαν, φαίνεται ότι στο Χίλτον κατέληξαν να καταργηθεί προσωπική διαφορά επάπαξ, διαμιάς και ολόκληρη. Δηλαδή, το 2019, 1.200.000 περίπου συνταξίους θα χάσουν από 1 έως 2 συντάξεις, 1,5 μεσοσταθμικά, γιατί θα βρεθούν με προσωπική διαφορά η οποία θα καταργηθεί. Τώρα, άλλο 1 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι, κυρίως κάτωτατο συνταξιούχοι, δηλαδή κάτω των 800 ευρώ, με το αφορολόγητο, με τη μείωση κατά 3.000 του αφορολόγητου το 2020, που είπε ο κύριος Ντάσεμπλουν, ενδεχομένως να εφαρμοστεί το 19, άλλο 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι χαμηλών συντάξεων θα χάσουν 1 τουλάχιστον σύνταξη με τη μείωση του αφορολόγητου. Σας θυμίζω, διότι το έχετε αναδείξει εδώ με συνεργάτες σας, ότι το Γενάρη του 19, 300.000 με κατώτατες συντάξεις δικαιούχοι ΕΚΑΣ θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Άρα το 19, το 2020 θα χάσουν 2,5 συντάξεις ή 3. Άρα το 19 και το 20 θα είναι έτη κόλαση για τους συνταξιούχους. Προστατεύεται κανείς από τους συνταξιούχους, κύριε Μητρόπουλε? Αυτοί οι οποίοι θα πληγούν με την προσωπική διαφορά είναι όλοι ένστολοι, όλα τα ανώτατα κλιμάκια των συντάξεων, όλες οι γυναίκες που βγήκαν με πρόωρες συντάξεις, με παιδιά με πρόωρες συντάξεις και όλοι, κυρίως γυναίκες, που βγήκαν με λίγα χρόνια, 4.500 ένσημα, με λίγο μισθό, μικρό μισθό και βγήκαν πρόωρα. Άρα λοιπόν, θίγονται με την προσωπική διαφορά, όλοι, κυρία Τσαπανίδου, και ανώτατα κλιμάκια συντάξεων και τα πιο κατώτατα συντάξεις. Αναπηρικές συντάξεις. Οι αναπηρικές
οι συντάξεις κυρίας και οι αναπηρικές συντάξεις με βάρβαρες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλο, κυρία Τσαπανίδου, έχουν πληγεί. Κυρίως οι συντάξεις κυρίας. Κυρίως επειδή τέθηκε ένας θεμελιωτικός ηλικιακός χρόνος το 55ο για να παίρνει σύνταξη η χείρα και βεβαίως οι αναπηρικές συντάξεις, διότι από τους αναπήρους, κυρία Τσαπανίδου, που έχουν ποσοστά αναπλήρωσης μικρότερα του 80%, στερήθηκε μεγάλο ποσοστό εθνικής σύνταξης και στερήθηκε και μεγάλο ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης. Άρα, με αυτά τα οποία κατέληξε η κυβέρνηση στη Μάλτα και αυτά που συμφωνούν στο Χίλτον και φαίνεται ότι έχουν καταλήξει, οι συντάξεις όλων των συνταξιωτικών κλιμακίων θα πληγούν. Εύχομαι να μην ψηφιστούν. Εύχομαι να μην προταχθεί το να πληγεί περαιτέρω η σύνταξη, ναι, που είναι πολυδύναμος ερθεσμός και πληρεί και ικανοποιεί οικογένειες. Οι καινούργιοι συνταξιούχοι, αυτοί που θα βγουν από εδώ και στο εξής η σύνταξη, τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν? Οι νέοι συνταξιούχοι που δεν παίρνουν cash, που παίρνουν χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, ήδη βγαίνουν οι πρώτες συνταξιωτικές αποφάσεις, κυρία Τσαπανίδου, που είναι μικρές συντάξεις. Κυρίως οι πρόαιρες γύρατος, κυρίως γυναίκες που δεν μπορούν να μείνουν μέχρι το 67ο, που βγαίνουν λόγω ασθενείας, που βγαίνουν λόγω απόλυσης, βγαίνουν μικρές οι συντάξεις. 300-400 είναι ο μέσος όρος των νέων συντάξεων, κυρία Τσαπανίδου, με τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Επίσης, αυτό που συμφωνείτε, όπως όλα δείχνουν, είναι ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης 1,8 δις... Να επιταχθεί το κόφτης και σε επικουρικές συντάξεις. Φοβούνται, αυτό τι σημαίνει? Φοβούνται, κυρία Τσαπανίδου, το Δουνουτού, και όχι μόνο το Δουνουτού, αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είπαν ότι αν το 1,800 περικοπές από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις δεν επιτευχθεί, τότε θα επιταχθεί ο κόφτης και σε επικουρικές συντάξεις. Άρα, φαίνεται, είναι επικουρική για να κοπεί, κύριε. Έχουν εξαϊλωθεί. Οι επικουρικές είναι πρώτο στο στόχο. Έχουν εξαϊλωθεί και φαίνεται ότι το 2018, δεν θέλω να το πιστέψω και ως θεωρητικός του ασφαλιστικού δικαίου, δεν θέλω να το πιστέψω ότι στόχευση της πλειονοψηφίας των θεσμών είναι να καταργηθεί η επικουρική. Διότι αν βάλουν χέρι τώρα, έστω συμπληρωματικά σε επικουρικές, φαίνεται ότι μετά το 18 οι επικουρικές δεν θα έχουν μέλλον. Το ΕΦΑΠΑΞ, ποιο είναι το μέλλον του, θα υπάρχει στο μέλλον? Το ΕΦΑΠΑΞ ικανοποιούνται αυτές τις μέρες αιτήσεις του 13, εκκρεμούν πολλές του 14 και μετά, αλλά φαίνεται ότι στο Χίλτον και στη Μάλτα έχουν συμφωνήσει την απελευθέρωση του ορίου των μαζικών απολύσεων, των ομαδικών απολύσεων. Δεν έχουν επιμείνει τόσο στην αύξηση του ποσοστού από 5 έως 10, το έχουν στο τραπέζι, αλλά κυρίως έχουν καταργήσει το υπουργικό βέτο, δηλαδή τον τελικό λόγο της κυβέρνησης. Nice. Δηλαδή απελευθερώνουν τις ομαδικές απολύσεις. Κάτι σε μια αγορά εργασίας που από τη μια βολοδέρνει με την ευελιξία, μερική απασχόληση, εκτόξευση, και από την άλλη φτηνή μισθή, χαμηλές εισφορές, κίνδυνος για τις συντάξεις, το να απελευθερώσεις και να καταργήσεις το υπουργικό βέτο είναι μια καταργητική διάταξη μέσα στην αγορά εργασίας. Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλο, που είστε κοντά μας. Καλό τριήμερο σε όλους. Περνάμε από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο. Έτσι λένε η τρέχουσα ρύθμιση, ο όρος στην Ευρώπη, που λέει ότι η πάσης φύσεως θυγμένη από τις πολιτικές αυτή, θυγμένη, αβέβαιη, ανασφαλής, δημιουργούν το πρεκαριάτο. Μια νέα ρύθμιση, ένα νέο όρο που είναι η πληττόμενη από τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας βγάλουμε και λίγο στο εξωτερικό δελτίο. Πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη να δούμε τι καινούριο έχει από τον κόσμο. Να πάμε στο Λονδίνο, που μάλλον θύμιζε Liberty Island, καθώς 100 άνθρωποι μεταμφιεσμένοι σε άγαλμα της ελευθερίας συγκεντρώθηκαν έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο για να καταγγείλουν την διακυβέρνηση Τραμπ. Έτσι κρατούσαν μία ρέπλικα της φλόγας της ελευθερίας στο ένα χέρι και τα μηνύματα της οργάνωσης Διεθνής Αμνηστίας στο άλλο. Όπως για παράδειγμα, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι και έτσι παρέμειναν περίπου μισή ώρα σε μια σιωπηλή διαμαρτυρία. Και να δούμε τώρα τον Τζόνι Ντεπ, τον αγαπημένο χολιγουντιανό στάρ, ο οποίος έκανε μια φανταστική έκπληξη σε όσους επισκέφθηκαν την Disneyland της Καλιφόρνια. Μεταμορφώθηκε σε Jack Sparrow και ξαφνικά τον είδα να ξεπροβάλλει από το ως πειρατής, ως Jack Sparrow, στους πειρατές της Καραϊβικής. Κατάλαβα ότι είναι ο ίδιος ή νόμιζα? Το κατάλαβα με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί να ακούμε και τις φωνές του. Όταν αντιλήφθηκαν ποιος είναι πραγματικά.
έτσι άρχισαν να φωνάζουν, άρχισαν να τραβάνε με το βίντεο. Γι' αυτό είναι και αυτή η εικόνα, διότι με βίντεο καταγράφηκε η εμφάνισή τους. Να σας πω ότι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ο Σπάρο τον επόμενο μήνα με το πέμπτο sequel της σειράς, την πέμπτη ταινία. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα είστε κι εσείς εκεί, θα έχετε και αυτό το σούπερ κινητό που σας δίνουμε σήμερα. Δείτε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι οθόνη έχει. Δείτε πώς θα παρακολουθείτε το YouTube ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα μέσα από το Samsung S8. Κυκλοφορεί σήμερα στα καταστήματα και σήμερα θα σας το δώσουμε για τα επόμενα 3 με 4 λεπτά. Πόσο είναι, control, πόσο έχουμε, 3 λεπτά. Στο 1-46-47 τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS, μπαίνετε στην κλήρωση και θα σας πούμε σε λίγο ποιος θα έχει στα χέρια του από σήμερα αυτή την καταπληκτική συσκευή. Καλή επιτυχία σε όλους, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε έρθει κοντά σας λοιπόν. Παιδιά, το τι ωραία περνάμε στα διαλύματα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βγαίνει στον κόσμο. Βγαίνει στον κόσμο, βγαίνει. Έλα, Μάκη, μου, τι γίνεται. Μπάσκετ, να αρχίσουμε. Ο Ολυμπιακός δίνει απόψη στην Κωνσταντινούπολη το τέταρτο καθοριστικό μάτς με την ΕΦΕΣ Ανατολού. Νικάει και φέρνει την σειρά στην Αθήνα για πέμπτο μάτι. Έχει γίνει αυτό που περιγράφεις. Ναι. Εντάξει. Αν χάσει, αποχαιρετά και αυτός μετά τον Παναθηναϊκό το Final Four. Α, θα γίνει αυτό που λες. Ναι, θα γίνει. Α, έχει προοπτική να κερδίσει και να χάσει και να γυρίσει με το τρένο που λέει. Λοιπόν, τα πόδια. Όχι με τα πόδια. Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 τον Παναθηναϊκό. Τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ τώρα αυτά που δεν είναι τόσο λίγο. Ναι, αλλά έχει πολλά παράπονα ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Έλα, μπορεί τώρα ψηλά γράμματα, σε παρακαλώ. Α, σε παρακαλώ. Αυτός ο Παναθηναϊκός όλα δικά του τα θέλει. Δηλαδή, ο προσδιορισμός χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε είναι περιττός. Καλά, δεν είναι κάτι. Θα λες ΠΑΟΚ 4-1, 5-8. Ό,τι θέλεις. Αυτό θα λες. Θα λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει δικαιολογημένα παράπονα. Μία φάση που διαμαρτύρεται είναι αυτή εδώ που βλέπουμε την ανατροπή του Μπέρκ από τον Βαρέλα. Θα υπάρξει και ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσα στην ημέρα. Να πούμε ότι ο τελικός θα γίνει το άλλο Σάββατο. Πάω ΚΑΕΚ, πιθανότατα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτός είναι δύσκολος αγώνας. Επειδή θα γίνει στο Ηράκλειο. Είναι ρε παιδάκι μου και οι δύο ομάδες. Είναι λίγο το. Του ίδιου. Ναι. Δικέφαλη. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ένα ωραίο μάτς. Και ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε. Να είσαι καλά, γεια σου Μάκη. Ανδρέας Αγγέλου, από ποια πόλη? Κάπου στην Πελοπόννησο, μάλλον στην Κόρινθο. Μπράβο, Ανδρέα, θα το χαρείς. Και κάθε φορά που θα χτυπάει το τηλέφωνο, θα σκέφτεσαι εμάς. Να λες και μπράβο στην υγειά μας, έτσι λίγο να είμαστε καλά. Δίνε μας και καμιά ευχή, καμιά θετική ενέργεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ανδρέα. Υπόλοιποι την Τρίτη σε κάτι καινούριο, διότι πρωτομαγιά δεν θα είμαστε στις οθόνες σας. Θα είμαστε κι εμείς εκτός. Την Τρίτη θα επιστρέψουμε και θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν και ελπίζουμε να είσαστε εδώ. Καλό τριήμερο λοιπόν σε όλους και καλό μήνα από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ. Μην ξεχνάτε ότι στο τέλος το καλό θα νικήσει. Γεια σας. Τρίτη βάλει.